Φιλοξενούμε τον πρόεδρο του ΕΠΑΜ, τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, ο οποίο βρίσκεται στα πλαίσια πολιτική περιοδία βεβαίω στο Ηράκλειο. Καλημέρα, κύριε Καζάκη. Καλημέρα. Καλώ σα βρήκα. Και, και καλώ σα ανταμόνουμε εδώ στη συχνότητα του 1984 Κύριε Καζάκη, επειδή θα πούμε πολλά σήμερα και βεβαίω πάντα θα μα διακόπτουν τα παρεμβάσει των ακροατών. Θέλω να σας ρωτήσω ε, Από άποψη πολιτική, κοινωνική και οικονομική Αυτό που συμβαίνει παγκόσμια yeah. Άλλοι λένε πολυπολικός κόσμος παναδίαιτα. Άλλοι λένε δύο πόλοι Από τη μία έχεις περιφερειακούς πολέμους που μοιάζουν παγκόσμια Από την άλλη έχεις οικονομικό αρμαγεδόνα Το έχετε ξανασυναντήσει Στην ιστορία ναι, έχει ξανασυναντηθεί ε, Η ιστορία έχει καταγράψει μια περίοδο γενική κρίση. Έτσι την ονομάζουν οι ιστορικοί αναλυτέ, αλλά και ταυτόχρονα ε, και εκείνοι που τη βίωσαν. Είναι η περίοδο του 16ου-17ου αιώνα. Βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Μια γενική κρίση. Μια κρίση η οποία εκείνη την εποχή ε, αντιμετωπίστηκε, δόθηκε διέξοδο δηλαδή, από του πρώτου μεγάλου αστικού πολέμου, εμφυλίου τη εποχή εκείνη. Ο πρώτο ήταν ο Αγγλικό Εμφύλιο, Κρόμγκολ και τα Ρέστα, που έφτασε μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση. Ήταν η διαδοχή της αστικής κοινωνίας κοινωνία των πολιτών, α πούμε, που διαδέχτηκε αυτή την κρίση, τη φοβερή, της, του ύστερου Μεσαίωνα. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια ανάλογη φάση, χωρίς όμως να ξέρουμε τι θα διαδεχτεί. Και όποιο ξέρει, στοιχειοδόση ιστορία ξέρει ότι είναι και η φάση των χειρότερων πολέμων που γέννησε τουλάχιστον το ευρωπαϊκό έδαφος Η, μισθοφο η μισθοφορική πόλεμη, η θρησκευτική, όπως λέγανε τότε, που δεν ήταν θρησκευτική, ήταν δυναστική πόλεμη οι συγκρούσει ανάμεσα σε μεγάλε δυναστείε, οι οποίε θέλανε τον έλεγχο, τον έλεγχο του, της Ευρώπη τη εποχή εκείνη. Σε ανάλογη κατάσταση βρισκόμαστε σήμερα. Η, η, δεν γεννήθηκε ξαφνικά. Γεννήθηκε όταν, μ, μάλλον εκδηλώθηκε με το κράχ του 2008. Από τότε η παγκόσμια οικονομική και πολιτική δεν μπόρεσε να ξεφύγει. Απόδειξη ότι οι ρυθμοί ανόδου του παγκόσμιου εμπορίου αλλά και του ΑΕΠ ποτέ δεν κατόρθωσαν στην επόμενη περίοδο να φτάσουν στα επίπεδα της προηγούμενης περίοδου άρα ακόμη και με την ακαδημαϊκή λογική βρισκόμαστε στη διαδικασία διαρκούς ύφεσης ε, παρατηρώντας την εποχή και θέλω να μείνουμε λίγο στη μεγάλη εικόνα θα πάμε μετά mm -hmm. στην Ευρώπη και στην Ελλάδα πολύ ναι, περισσότερο. Ναι, παρατηρώντας τη μεγάλη εικόνα σας λέει κάτι το γεγονός ότι είμαστε σε μια φάση που όλοι ομνίουν στα επιτεύγματα τη τεχνολογική επανάσταση είναι ο αιώνα. Τη τεχνολογική έκρηξη ναι. από τη μια, από την άλλη, τη υπερσυσσόρευση αυτή τη έκρηξη στα χέρια λίγων. Mm -hmm. Οι υπόλοιποι είμαστε χρήστε. Και το ερώτημα είναι, πάμε σε μία μετάβαση με τα θετικά, τα αρνητικά. Στα... Δεν θέλω να είμαστε τεχνοφοβικοί, αλλά Όχι. πάμε σε μία μετάβαση. Τη κοινωνία, αυτό θα είναι. Νομίζω ότι ε, καταρχά υπάρχει μια πολύ μεγάλη υπερβολή για τα ζητήματα τη τεχνολογία. Ε, δεν κινδύνευσε ποτέ η ανθρωπότητα από την τεχνολογία, όσο γρήγορα και όταν με ήταν το πρόβλημα των κοινωνικών σχέσεων. Και ποιο είναι το θέμα, Το θέμα είναι ότι στι μέρε μα, και αυτή είναι η πηγή τη μεγάλη γενική κρίση που είπαμε προηγουμένω, έχουμε τέτοιε υπερσυσσωρεύσει κεφαλαίων που είναι αδιανόητες για οποιαδήποτε άλλη εποχή, ιστορική εποχή. Παράδειγμα, το, τα τραπεζικά, τα χρηματοπιστωτικά α, ενεργητικά σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως τα δίνει ε, το FSB, είναι ένα παγκόσμιο ε, ίδρυμα το οποίο παρακολουθεί αυτού, του, την εξέλιξη αυτών α, των χρηματοπιστωτικών ενεργητικών, είναι στα 436 τρισεκατομμύρια δολάρια σε έναν πλανήτη που εικονικά παράγει 100, 100, 100 εκατομμύρια. Ποτέ ξανά αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Ποτέ. Τώρα, επειδή η κινητήρια δύναμη δεν είναι η τεχνολογία, είναι η κίνηση κεφαλαίου. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία, βεβαίω, αλλά είναι η κίνηση κεφαλαίου. Πού έχουν φτάσει τα συνολικά κεφάλαια, τα, τα, διασυνορία, η διασυνοριακή του κίνηση, στα 450 εκατομμύρια δολάρια. Και εδώ είναι και το δανειακό κεφάλαιο, αλλά και το παραγωγικό, δηλαδή αυτό που τοποθετείται στην πραγματική οικονομία, εις ανάμεσα παιδίες και όλα αυτά. Επομένως, το στίχημα είναι ποιο ελέγχει τις ροές. Όχι τεχνολογίας, αλλά χρήματος. Γι' αυτό πάμε σε οργολικές καταστάσεις. Δηλαδή, ποιο ελέγχει την κυκλοφορία του χαρτονομίσματος. Αν θα έχουμε χαρτονομίσμα, <Κι> έτσι, με, το, με την εξάλληψη του χαρτονομίσματος, τελειώνει η τελευταία αυταπάτη του καπιταλισμού. Ποια είναι τα τελευταία αυταπάτη του καπιταλισμού από τότε που γεννήθηκε. Τι μας λέγανε ότι με τη δουλειά σου και τις αποταμιεύσεις σου και με τον παράσου σου και με την κυρά σου είσαι ελεύθερος. Αυτό δεν μας λέγανε. Τώρα τι σου λένε. Μάγκα ούτε χρήματα ούτε χαρτονομίσματα θα δουλεύεις για τις τράπεζες. Θα ελέγχουν τις συναλλαγές γιατί, γιατί υπάρχει μια ιστορική φαντασίωση, νομισματική ιστορική φαντασίωση, ότι περιορίζοντα τεχνητά την κυκλοφορία του χρήματο, διορθώνουν τα κρυσιακά ξεσπάσματα. Είναι μια, μια, φαντα... Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όμω, σου λένε ναι, ρε παιδί μου, αυτό θα... Γιατί λοιπόν εσύ ή εγώ ή οποιοδήποτε ή ο τρίτο να πάει να δαπανάει περισσότερο από ό,τι πρέπει είναι εγώ. μόνο αυτό, ή μέσω αυτού θα σε ελέγξουν, πια σε. Ναι, αγάπω, μα ο έλεγχο. Ναι, ναι. γίνεται, για, γίνεται για υλικό συμφέρον. Δεν γίνεται ο έλεγχο για τον έλεγχο. Υλικό συμφέρον. Ποιο είναι το υλικό συμφέρον, Εγώ πως θα κερδίσω. Είναι πολύ απλό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στα τρία τελευταία χρόνια, μάλλον με την πανδημία, δόθηκε μια τρομακτική όθηση στην υπερσυσσόρυψη κεφαλαίου παγκόσμια Αυτό που λέγαμε προηγουμένω. 47 τρισεκατομμύρια προσθέθηκαν στους λίγους στο 0,2% του παγκόσμιου πληθυσμού. 47-3 κέρδη χρηματιστικά από την πανδημία. Πολύ ωραία. Μετά όμως ανακαλύφθηκε ότι δεν είναι αρκετά για να τραβάνε τις χρηματιστικές μπροστά. Οπότε πάμε στον πόλεμο. Άρα λέτε ότι ο πόλεμος έχει αυτό το υπόβαθρο. βεβαίω. 100% γι' αυτό είναι παγκόσμιο. Παρά την περιφερειακή του δηλαδή, εικόνα σε Ουκρανία, Μέση Ανατολή, λέτε ότι. Ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, όπω ξέρουν πολύ καλά οι ε, ιστορικοί, ξεκίνησε το 1898. Δεν ξεκίνησε το 1914. Το 1914 ήταν η κλιμάκωσή του πλέον σε γενικευμένη συγκρούση. Ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ε, θεω, θεωρούν οι περισσότεροι ιστορικοί, και σωστά νομίζω, ότι ξεκίνησε με το κράτο του 1933 και άρχισε τότε να έχουμε τον Ισπανικό εμφύλιο, να έχουμε τη Μαντζουρία, με την Ιαπωνία, να έχουμε περιφερειακές συγκρούσει που κλιμακώθηκαν στον Παγκόσμιο Πόλεμο που γνωρίσαμε. Το ίδιο συμβαίνει τώρα με, διαφορετικούς ιστο... με διαφορετικές ιστορικές αναλογίες. Έστω και αν υπάρχει η αυταπάτη στα επιτελεία των ελιτ, ότι θα το κρατήσουν το πράγμα, ότι θα, το... θα μείνει περιφερειακό, θα, γίνουν... θα μείνουν περιφερειακές συγκρούσει. Έτσι όμω την ίδια αυτά πατήχανε και στον Παγκόσμιο Πόλεμο το περίφημο σχέδιο Σλίφεν, όπου τι έλεγε. Έλεγε ότι εγώ λόγω τη νέα τεχνολογία, των εξοπλισμών κτλ., μπορώ να διεξάγω Ευρωπαϊκό Πόλεμο σε 40 μέρε. Μέγιστη ανοησία, όπω αποδείχτηκε. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακόμη και την εποχή που ισοπαίδωνε την Πολωνία ο Χίτλερ, που ιστορικοί το θεωρούν το ορόσημο απαρχή τη γενικευμένη σύγκρουση, και οι Δυτικοί και ο Χίτλερ θεωρούσαν ότι όσον νούπο θα κλείσουμε συμφωνία, θα γίνει η κατάπαυση του πυρός, θα υπάρξει ένα μεσοδιάστημα να αναδιοργανωθούν και να προχωρήσουν. Δεν έγινε έτσι όμως. Θέλω να πω, το ί, η, ίδια αυταπάτη υπάρχει και σήμερα. Και το τραγικό είναι, και αυτό είναι το φυσιολογικό βεβαίω, ότι την αυταπάτη το μοιράζεται και ένα μεγάλο, μεγάλο, κομμάτι του κόσμου. Γιατί το, έλεγε λέ, ο, ο Αλμπέρ Καμί. Ενώ λέει, ο λογικό άνθρωπο ξέρει ότι ο πόλεμο και η πανδημία και η επιδημία, λέει, η χολέρα τότε, στο, στην, mm. στο βιβλίο του για την uh, επιδημία, λέει, ξέρει ότι αυτά είναι μέσα στη ζωή. Ξέρει ότι θα το προκύψουν εάν δεν πάρει τα απαραίτητα μέτρα κτλ. Έτσι, λοιπόν, όταν το συμβαίνουν, ξαφνιάζεται. Και σου λέει, καλά, από πού ήρθε αυτό το πράγμα. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε. Και επομένω, με πολύ καλέ προθέσει και τι ακούω τι αναλύσει του με μεγάλη προσοχή, γιατί είναι και φίλοι, είναι και γνωστοί κτλ. Λένε πολυπολικό ο κόσμο. Δεν έχουμε ακόμη τίποτα από άποψη πολυπολικότητα. Αυτό που έχουμε είναι κάποιε χώρε να προσπαθούν με νύχα και με δόντια να αποφύγουν το μοιραίο. Γιατί το καταλαβαίνουν οι ηγεσίε του. Ότι παρασύρονται σε μια γενικευμένη σύγκρουση με τη Δύση βεβαίω πρωταγωνιστή. Και προσπαθούν να αλλάξουν ερώτα. Να, 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 να κάνουν άλλε πολιτικέ, να εφαρμόσουν yeah. άλλε πολιτικέ, να στηρίξουν τι χώρε του με το δικό του τρόπο, γιατί κάθε χώρα έχει διαφορετική. Άλλο Κίνα, άλλο Ρωσία, άλλο Νότια Αφρική, άλλο Βραζιλία. Λοιπόν, ναι, μεν είναι όλοι στου BRICS, αλλά δεν έχουν ενιαία Άλλο όπως, Ινδία. Α, τώρα, πολύ περισσότερο. Ακό, ακόμη πιο Βεβαίω. Είναι πολύ αντιφατικά τα πράγματα. Ενώ α πούμε, υπήρξαν πάρα πολλά δημοσιεύματα που λέγανε πάει το δολάριο. Τελείωσε το δολάριο. Στα τελευταία δύο χρόνια το δολάριο ενισχύθηκε. Και αν οι BRICS κάνανε το ατόπιμα να φτιάξουν ενιαίο νόμισμα δικό του. Ατόπιμα. Ατόπιμα. Βεβαίω ατόπιμα. Και θα εξηγήσω για ποιο λόγο. Λοιπόν, το δολάριο θα αυξινόταν ακόμη περισσότερο η θέση του. Γιατί, Γιατί όταν φτιάξει κοινό νόμισμα το οποίο δεν αντανακλά το επίπεδο παραγωγικότητα των οικονομιών, αναγκαστικά για να το στηρίξει έπρεπε να έχει πρόσβαση στη διεθνή χρηματαγορά. Η διεθνή χρηματαγορά από ποιου ελέγχεται τώρα. Από ποιου ελέγχεται. Από του Αμερικανού κατά 45 με 50% και από του Ευρωπαίου. Έτσι. Και κάτι λίγο οι Άπονε. Λοιπόν, επομένω, εάν φτιάξει ένα νόμισμα χωρί να έχει υψηλή παραγωγικότητα οικονομίες Πού πα. Άρα για εσά το αφήγημα ότι αυτό ο κόσμο, ο αναδυόμενο υποανάδει και με έχει μια παραγωγική βάση. Βεβαίω. Ε, σε σχέση με το δυτικό που δεν, το δεν το έχει. Βεβαίως. Έχει σπάνιε γέε εκεί να κάνει πάρτι ναι. σε, σε όλη την αλυσίδα. Αν τα αξιοποιούσαν όλα αυτά ναι. με πολιτικέ που ξέρουμε και στην επιστήμη αλλά και στην ιστορική εμπειρία. Παράδειγμα, μια αντίστοιχη κρίση. Ε, ιστορικού τύπου, αν θέλετε, ή γενική κρίση, την είχαμε στο, Μισοπο, στο Εκεί όμω είχαμε και του πολιτικού και τις δυνάμεις του συλλογικού κεφαλαίου, να το πούμε έτσι με έναν όρο της εποχής, όπως λέγανε κάτσε ρε μάγκα, κάτσε. Μπήκα σε μια διακρίση, Δεν πρέπει να διασωσίδει το σύστημα. Πρέπει. Και έβγαλε ένα Κέινς. Έβγαλε ανθρώπους πολιτικούς σαν τον Ρούσβελτ. Και λέει που είπαν το εξή κάτσε να δεις να πάνε στο διαμεσό για τι τράπεζε να διασωθεί ο καπιταλισμό. Να το πούμε έτσι. Και τι είπανε, Ποιο είναι το πρόβλημά μα, Δεν έχει λεφτά ο κόσμο, Άρα δεν υπάρχουν δουλειέ, δεν, πάει κατά, δεν πάει καλά η ιστορία. Επομένω, τι κάνουμε, Ο Ρούσβελτ είχε πει μια πολύ ωραία αποστροφή που το χρησιμοποιώ πολύ συχνά για την άλλη πολιτική που χρειάζεται. Λέει, Εμένα με ενδιαφέρει να κόβω χρήμα, δικό μου όμω, που να μην έχει αντανάκλαση ούτε σε χρυσό, Ούτε να το ελέγχει η Κεντρική Τράπεζα, και ιδιωτική και παραμένει έτσι να το δίνω στον εργάτη να πάει να σκάβει τρύπε καλή ώρα όπω εσεί έξω εδώ και έναν άλλο εργάτη που θα ακολουθεί για να τι καλύπτει να έχουν όλη δουλειά. Από εκεί παρήχθη το, η άποψη, η, η, η στρατηγική τη πλήρου απασχόληση, ε, η εξαφάνιση δηλαδή τη ανεργία, το κοινωνικό κράτο, η κοινωνική ασφάλιση. Δώστε λεφτά στον κόσμο. Αυτή ήταν η στρατηγική. Βεβαίω εκεί είχαν τρει διαφορετικέ εκδοχέ. Το πρώτο ήταν το New Deal, που όπω το, το, ξέραμε. Επειδή όμω ήταν αντιφατικό, ε, mm. δεν μπόρεσε να δώσει αυτά που έδωσε. Αυτό που δεν ξέρει ο πολλή κόσμο είναι το 37 επιχειρήθηκε πραξικόπημα στο Λευκό Οίκο. Σωστά το λέτε. Δεν το ξέρει ο πολλή κόσμος Και εκεί βρέθηκε ρεπουμπλικάνο στρατηγό. Και εδώ υπάρχουν και ιστορικέ αναλογίε. Πώ ένα ρεπουμπλικάνο ο ακόμα δεξιό, ακροδεξιό στρατηγό των πεζών αυτών, ο πιο παρεμπορφορημένο ολόκληρη την ιστορία των πεζών αυτών, και κατήγγειλε δημόσια στην κερουσία ότι τον πλησίασαν να το για να κάνουμε. γίνει ο δικτάτορα. Και το κατήγγειλε ευθέω. Για φανταστείτε ένα στρατηγό Έλληνα να καταγγέλει αυτά που συμβαίνουν σήμερα στι ελληνικέ ενόπλε δυνάμει, αποδ... στη διάλυση τη άμυνα τη χώρα και την παράδοσή τη στον οποιονδήποτε ξένο δυνάστη. Έτσι, με πρώτο βεβαίω την Τουρκία, αλλά βεβαίω πίσω μα είναι οι Αμερικανοί, το, το συζητάμε. Η κύρια και μεγαλύτερη απειλή τη χώρα. Λοιπόν, ούτε, ούτε αδιανόητο. Ε, το πρόβλημα είναι, μετά η δεύτερη ήταν το λαϊκό μέτωπο στη Γαλλία. Η δεύτερη εκδοχή και η τρίτη εκδοχή ήταν ο πολεμικό και του Χίτλερ. Φτιάχνω βιομηχανίε, δρόμου κτλ. Για ποιο λόγο να μεταφέρονται εύκολα στρατιωτικέ δυνάμει, να προσαρτήσω εδάφη, είτε με συμφωνία των Δυτικών, είτε και χωρί. Να του το επιβάλλω, εντάξει. Ήταν όμω μια μορφή πολεμικού και Και μάλιστα, ε, πολλοί κόσμοι τότε από, στη Γερμανία που υπέφερε από την τρομακτική πολιτική καταστροφή τη σοσιαλδημοκρατία και των δεξιών κομμάτων τη εποχή, τι είπε, τουλάχιστον βρήκα, ότι η αβεβαιότητα έπαψε. Αυτό έλεγαν τότε οι Γερμανοί. Και οδηγήθηκαμε εκεί που οδηγήθηκαμε. Σήμερα, έχουμε στο πρόσωπο uh, του κυρίου Μπάιντεν, uh, του κυρίου Μπορέλ, τη κυρία Φόντελάιεν, ο Ιωσούλα, ο και όλα αυτά το Χίτλερ στην Πολωστή. Με μια διαφορά. Εδώ δεν έχουμε ένα κράτο που για μια σειρά ιστορικού και κοινωνικού λόγου εξωθήθηκε σε καταστάσει φασισμού ή ναζισμού. Εδώ ναζιστικοποιείται συνολικά η ειδηση Συνολικά ειδήσει. Αυτό πιστεύετε ότι συμβαίνει στην πραγματικότητα και όλο αυτό που βλέπουμε. Και θα σα πει κάποιο. Στι αρχέ του 20ου αιώνα και στο Μεσοπόλεμο, είχε διανόηση, είχε επιστήμονε, οι οποίοι κάνανε κριτικές ανακαλύψει. Αλλά θα το πω κριτικά, βάζαν και μπέτη με φιλοσοφική, αν θέλετε, πολλέ φορέ και πολιτική παρέμβαση, λέγοντα ότι πάμε στην καταστροφή Βεβαίως. σήμερα. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι το δυστύχημα. Γι' αυτό και εγώ λέω ότι θα περάσουμε έναν ολόκληρο αιώνα γενικής κρίσης μέχρι να βρει το βηματισμό του ο λαός ή οι λαοί. Να βρουν τρόπο να επιβάλλουν πολιτικέ αντίστοιχε του Μεσοπολέμου, σαν το λαϊκό μέτωπο περίπου, να το πούμε έτσι, χωρί να είναι μοντέλα που αντιγράφονται. Δεν, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Λοιπόν, ώστε να ξεφύγει. Για παράδειγμα, η Ρωσία. Η Ρωσία, αυτή τη στιγμή, για μένα, είναι ό,τι πιο προοδευτικό συμβαίνει. Η Ρωσία. Η Ρωσία. Θα, Ρωσία, θα σα πει κάποιο, κάνει επέμβαση στην Ουκρανία. Ναι, δύο μα χρόνια... γι' αυτό είναι προοδευτική. Δύο-δύο μισή χρόνια. Γι' αυτό τώρα. είναι προοδευτική. Η προοδευτικότητά τη δείχνει, φαίνεται πρώτον ότι στηριζόμενη στον πατριωτισμό του Ρώσου, ο οποίο. Είναι βαθύτατο ανάλογο ιστορικά με το Έλληνα. Γι' αυτό και είχαμε πολλή στενεσία, και όχι τα θρησκευτικά που λένε κτλ τα λοιπά. Υπάρχει και το θρησκευτικό στοιχείο, βεβαίω, αλλά το βαθύ, ο βαθύ πατριωτισμό από την εποχή των μουσίκων ενάντια στον Απολέοντα. Όπου όταν πλέον έφτασε το, 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 το μαχαίρι στο κόκαλο, δηλαδή ήταν έτοιμοι να φτάσουν, να πάνε σε στρατιωτική επέμβαση στην, ε, στη Ρωσία προκειμένου να τη διαμελήσουν ολοκληρωτικά και όποιο αυτό δεν το ξέρει πρώτον δεν διαβάζει τις εκθέσεις του Κογκρέσου δεν διαβάζει το Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών της Ουάσιγκτον, που είχαν χάρτε. Από το, 20, από το 14 χάρτες με ποιον τρόπο η Ουκρανία θα μετατραπεί σε, σε προγεφύρωμα για έναν πόλεμο ολοκληρωτικό εναντίον της Ρωσίας κατά τη γνώμη μου ο Πούτιν Έκανε τα χειρότερα δυνατά. Δηλαδή υποχωρούσε συνεχώ. Συγγνώμη κύριε Καζάκη, να σα διακόψω. Να, να κάνω και το συνήθω τη ναι, ναι. Μα εδώ προχθέ τη συνέντευξη που έδωσε και επιτέλου <συγναι> στη Δύση ακούσαμε γιατί υπήρχε και απαγόρευση. Ναι, ναι, ναι. Πώ το σκέφτεται, Άλλο μπορεί να συμφωνεί Βεβαίως, μαζί του. Ναι, ναι, ναι. Πώ το σκέφτεται, Εγώ κατάλαβα ότι ο ηγέτη αυτό είχε την αυταπάτη. Ότι θα του ανοίξουν αυτό, την πόρτα ναι, να μπει ναι, στο ΝΑΤΟ. Ναι, ναι. Τι μου λέτε τώρα, εσεί, Πατριωτισμό. Ο, αυτό. Πατριωτισμός του Ρώσου, ο πατριωτισμό του Ρώσου δεν έχει καμία, καμία σχέση με τον Κρεμλίνο και με τον Πούτιν. Να το ξεκαθαρίσουμε. Άλλο πράγμα η νίκη τη Ρωσία, και άλλο η επικράτηση του Κρεμλίνου και των συμφερόντων που εκπροσωπούν. Λοιπόν, και αυτό φαίνεται στο μέτωπο. Ποιο είναι αυτό που κερδίζει τις μάχες στο μέτωπο. Ένα Ρώσικο στρατό, ο οποίο είναι αγκαλιασμένο από το λαό του, γιατί αν δεν ήταν αγκαλιασμένο, θα βλέπαμε πλήρη κατάρρευση με τόπου. Πλήρη κατάρρευση με τόπου. Ταυτόχρονα, αυτοί που δίναν την ψυχή του είναι οι επίστατε στι πολιτοφυλακέ. Και μιλάμε για κόσμο, ο οποίο μέχρι 65 χρονών υπηρετούσε στι πολιτοφυλακέ, υπηρετεί ακόμη στι πολιτοφυλακέ, στον Ντομπά και αλλού. Μιλάμε για αγνοπατριωτικό λαϊκό πόλεμο το διεξάγει όπως, όπως πρέπει το Κρεμλίνο και ο, ο Πούτιν. Κατά τη γνώμη μου όχι. Έχει ακόμη την αυταπάτη, θα τα βρει με τους δυτικούς. Θα τα βρει με τους δυτικούς. Δεν έχει καταλάβει τις μεγάλες βαθιές αλλαγές που έχουν συμβεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2022 είχαμε μια τρομακτική πτώση στις αξίες των, το χρηματιστήριων, χρηματι, χρηματαγορών. Έχασαν περίπου τα μισά από ό,τι κερδίσαν από την πανδημία. Το 23 δεν ξέρουμε τα τελικά στοιχεία, ακόμη δεν έχουν βγει. Αλλά φαίνεται ότι καλύψανε. Πώς το καλύψανε. Όταν όλοι μας λένε ότι έχουμε τον πόλεμο και ότι έχουμε πληθωρισμούς και όλα αυτά πράγματα. Πώς το καλύψανε. Με τα πολεμικά συμβόλαια, με τη μετατροπή της οικονομίας σε πολεμική οικονομία. Λοιπόν, αυτοί που λένε ότι δεν θα μπορεί το ΝΑΤΟ να δώσει όπλα, είναι μακράν της πραγματικότητας το, ΝΑΤΟ έχει βάλει μόλις το 1% της παραγωγικής του δύναμης στον πόλεμο. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή δουλεύει 24 ώρες το 24 ώρο, 7 μέρες τη βδομάδα τα εργοστάσια της για να συντηρούν το μέτωπο. Καταλαβαίνετε τη διαφορά δυναμικής. Την ίδια ώρα η Δύση έχει επενδύσει στον πόλεμο 47-3. Ποια ηγεσία Ποια κυβέρνηση από αυτέ που ξέρουμε, έτσι, Όχι μια -πρόβλητη, έτσι, Θα διακινδυνεύσει 47-3. Ποιο, Ο Biden. Ποιο. Γι' αυτό και φοβούνται με τον Τραμπ. Επειδή ο Τραμπ είναι, είναι αυτό που είναι, έχει σχέση με το οργανωμένο έγκλημα και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι πολιτικοί που έχουν σχέση με το οργανωμένο έγκλημα είναι απρόβλεπτοι για το σύστημα. Είναι απρόβλεπτοι γιατί λειτουργούν με τα δικά του Ό,τι αρπάξουμε και κερδίζουμε. Γι' αυτό και τρο... τρομάζουν. Έβαλε θέμα ΝΑΤΟ. Δεν έβαλε. έβαλε. Με το δικό του ιδιαίτερο έβαλε. τρόπο, βεβαίω. Και αντί να ζει το να τελειώσουμε αυτό το πράγμα, το απολύθωμα του ψυχού πολέμου, γιατί το μοναδικό απολύθωμα που έχει απομείνει από την εποχή εκείνη και το οποίο διεξάγει πολέμου διάρκεια. Το Κογκρέσο, στην, ε, στην τελευταία του έκθεση πριν δύο μήνε για τι για για στρατιωτικέ επιχειρήσει των Αμερικανών, μα είπε ότι μέσα στο 2023 μέχρι το Δεκέμβρη, διεξήγαγε οι Ηνωμένε Πολιτείε συμμετείχαν σε 247 στρατιωτικέ επιχειρήσει μέσα στον χρόνο. Πέστε μου εσεί χώρα, ποια απικιακή αυτοκρατορία του παρελθόντο είχε τέτοια εμπλοκή με στρατιωτικέ επιχειρήσει. Σε ολόκληρο τον πλανήτη, έτσι. Ε, επειδή έχω και πάρα πολλά μηνύματα, θα περιμένουν το λέω στου ακροατέ. Λίγο θέλω να ακούσετε τη γενική σκέψη και θα επανέλθουμε. Ε, η Ευρώπη σε όλα αυτά. Διότι κοιτάξτε, είναι γνωστή η άποψη που έχετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Διαχρονικά δεν την έχετε ναι, αλλάξει. Βεβαίως. Ωστόσο, εγώ θα σα ρωτήσω, έστω και με αυτό το μοντέλο. Ναι. Γιατί αυτή είναι η επιλογή των κυρίαρχων απόψεων. Ναι. Περπατάει το πράγμα, όχι, ή είναι ο μεγάλο χαμένο. Για να δούμε τι ποια είναι τα δεδομένα μα. Έτσι. Λοιπόν, καταρχά μα λέγανε ότι δεν υπάρχει εμεί, με, την, με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίω το κοινό νόμισμα, γλιτώσαμε τον πληθωρισμό. Ποιο πληθωρισμό. Αυτή τη στιγμή, επίσημα και το καταγγέλλω επίσημα, και όποιο θέλει, α έρθει απέναντί μου να μου, να, να, μου πει διαφορετικά. Για να δείξουν, γιατί πλέον τα μακροοικονομικά μεγέθη, για όσου ξέρουν οικονομικά, λοιπόν, έχουν μετατραπεί σε ιερογλυφικά του χρηματιστηρίου. Φτιάχνονται μόνο και μόνο για να έχουν αντανάκλαση στι προθέσει ή στι διαμορφώσει σε σχετισμούς στο χρηματιστήριο. Έτσι λοιπόν, τι κάνανε οι μάγκε. Για να εμφανίσουν ότι η πολιτική των υψηλών επιτοκίων, έφερε αποτέλεσμα μετατρέψ, δώσαν εντολή στην Eurostat έτσι, να αλλάξει το καλάθι της λιγοκυράς και με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι πέφτει ο πληθωρισμός αν όμως κάποιος που ξέρει από οικονομικά βάλει κάτω τα νούμερα στις λιανικές πωλήσει και δει τη σχέση του όγκου λιανικών πωλήσεων με τον κύκλο εργασιών, με τον τζίρο των λιανικών πωλήσεων θα δει ότι υπάρχει ένα πρωτοφανές ολόκληρη την Ευρώπη Έχουμε μια κατάρρευση του όγκου λιανικών πολίσεων. Όγκο, τι σημαίνει να το εξηγήσουμε. Δηλαδή, πόσε ντομάτε πουλάει η αγορά, έτσι. Και επομένω, αυτό είναι ο όγκο. Ο κύκλο εργασιών, ο τζίρο, σε τι τη τιμή τη πουλάει. Ε, λοιπόν, εάν κάτσουμε να κάνουμε το, τη, του συμβολογισμού, θα δούμε ότι η Ελλάδα τρέχει με ετήσιο πληθωρισμό στο 12%. Η Γερμανία τρέχει με 6%. Γι' αυτό έχουν τρελαθεί οι Γερμανοί. Για πρώτη φορά ο γερμανικό μισθό δεν τα βγάζει πέρα και έχουν τρελαθεί. Πού να του δώσουν λεφτά, η, η γερμανική μηχανή στηριζόταν στα πλεονάσματα, στα πλεονάσματα σαν οικονομία, εκμεταλλευόμενη την υπόλοιπη Ευρώπη και ιδιαίτερα τον Νότο κτλ., τα, τα οποία μετά τα μετέτρεπε σε χρηματοδότηση των πολύ μεγάλων ε, οίκων έτσι, ε, επιχειρηματικών, χρηματιστικών κτλ. Τώρα κόλλωσε. Γι' αυτό και λέει. Ο πρωθυπουργό, ο καγκελάριο του, δεν έχουμε λεφτά να δώσουμε. Μέχρι να δουλεύουμε τώρα. Δεν έχουμε λεφτά να δώσουμε. Η Γερμανία δεν έχει να δώσει. Αλλά όταν έχει δεσμεύσει του πόρου και το χρήμα σου σε αυτήν την ιστορία, πού να δώσει. Και ο Γερμανό βιώνει αυτή τη στιγμή και θα επιδεινωθεί. Γι' αυτό ανησυχούν αυτοί. Ανησυχούν. Δεν είναι σαν, σαν του δικού μα πολιτικού, που ανησυχούν κατόπιν εορτή. Αφού γκρεμιστούν τα πάντα, τότε ανησυχούν. Έτσι. Πότε ανακάλυψαν το χρέο. Όχι, μα φορέσανε μνημόνια. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν ανησυχούν ότι, θα, ότι ανοίγει ο ασκό του λαό ότι αυτή η κατάσταση στη Γερμανία δεν, έχει, δεν την έχει γνωρίσει η γερμανική οικονομία παρά μόνο στο Μεσοπόλεμο. Όταν η Γερμανία ηγόταν τη Ευρώπη και έφτιαχνε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο γερμανικό μισθό ήταν από άποψη από αγοραστική δυνάμει τώρα ο πιο ισχυρό τη Ευρώπη. Ο γερμανό εργάτη στο εργοστάσιο με τα 3 ή τα 5 ήταν βασιλιά. Με καταλαβαίνετε τι είναι, από άποψη αγροτική δύναμη. Τώρα και τα πέντε δεν του αρκούν. Άρα πολιτικά που βλέπετε να οδηγείται η Ευρώπη, έχουμε και ε, 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 η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και ευρωεκλογέ ε, ναι. μπροστά μα. Κοιτάξτε, μας. έχει γκρεμιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό και όλα παίρνονται πολιτικά συνεχώ πολιτικά μέτρα. Mm. Αυτή τη στιγμή το 64%, 64-65% δεν έχω δει τα τελευταία στοιχεία, του ΑΕΠ τη Ευρωζώνη χρηματοδοτείται απευθεία με κόψιμο χρήματο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με συγχωρείτε, άμα είναι ένα χρηματοδοτή με μηχανάκι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το 65% του ΑΕΠ τη Ευρωζώνη, με συγχωρείτε ποια Ευρωζώνη. Την εποχή που έγινε το Μάστερ και μα λέγανε για την Ευρωπα... μας λέγανε ότι τα ενεργητικά τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 7, 8, 2, 9% του ΑΕΠ. Τώρα είναι 65% και δεν υπάρχει καμιά προοπτική. Γιατί συνέχεια κόβει χρήμα. Η Ευρωπαϊκή Τρική Τράπεζα από το να στηρίξει το ευρώ έναντι του δολαρίου και έναντι των άλλων νομισμάτων. Να δώσει στου μεγάλου. Για να του στηρίξαμε. Αν η Γερμανία, καλή θα ήταν να συζητήσουμε. Λοιπόν, επομένω δεν ισχύει τίποτα από αυτά που μα λέγανε στο Μάστερ Δεν μπορούν να πετύχουν κανένα στόχο. Μα εδώ συζητάνε για εκτείναξη του γερμανικού χρέου τη στιγμή που μα λέγανε στο Μάστερ 60% του ΑΕΠ και όχι παραπάνω. Λοιπόν, ποια 60-90 τόσο είναι το δημόσιο χρέο, τυπικά στη Γερμανία. Και συζητάνε το φρένο. Τι είναι το φρένο, Το φρένο το βάλανε οι Αμερικανοί στου Γερμανού στο περίφημο βασικό νόμο του 48, του 1948, που οι Αμερικάνοι το φτιάξανε, γιατί φοβόντουσαν μην εκτιναχθεί το χρέο στη Γερμανία και έχουν το συνδυασμό υψηλού πληθωρισμού και χρέου και βιώσουν οι Γερμανοί τα του Μεσοπολέμου και μετά άντε, άντε πιάστους. Ε, αυτό πάνε να βιώσουν τώρα. Ή μάλλον βιώνουν συστηματικά και κλιμακούμενα. Επομένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει. Δεν υφίσταται. Υφίσταται μόνο, ξέρετε, όπω στη ζωή, μάλλον στην κοινωνία, mm. κάτι που πεθαίνει. Δεν πεθαίνει αυτόματα. Στη φύση πεθαίνει. Πεθαίνει και το, το λιώνεις. Στην κοινωνία, δυστυχώ, κάτι που έχει πεθάνει. Μπορεί να κρατιέται με τη βία στη ζωή γιατί εκφράζει κυρία συμφέροντα. Αυτό είναι το δράμα μα. Άρα στι ευρωεκλογέ, τι βλέπετε να γίνεται, Πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλε εκπλήξεις άλλε αρνητικέ, άλλε θετικέ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι σε ένα ψάξιμο πολύ λαΐ Για παράδειγμα, αλλά ταυτόχρονα δεν έχουμε, και τις, δεν έχουμε σε όλε τι χώρε Ευρώπης τη Ευρώπη νέε συγκροτήσει πολιτικών υποκειμένων. Ε, θα υπάρξουν, εγώ πιστεύω, γιατί είναι ανάγκη το, το, το παράγει. θα περάσουμε μια φάση όπου θα κρυθεί η ακροδεξιά, στη Γερμανία, θα κερδίσει το πάνω, το πάνω χέρι. Όχι με τη λογική ότι είναι ακροδεξιά, έτσι αλλιώ έχει πάψει ο κόσμο να, 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 λειτουργεί με αυτά τα. τα. γιατί είδε του τους, τους επισήμου τι είναι αριστερά, ποια είναι η αριστερά τώρα. Δηλαδή, και ποια είναι η διαφορά τη με την ακροδεξιά, δηλαδή. Για να τρελαθούμε τελείω. Λοιπόν, τέλο πάντων. Και όταν βγαίνει η επικεφαλή του Alternative für Deutschland ε, του λεγόμενου ακροδεξιού κόμματο και σου λέει, εγώ όταν θα μπω στην κυβέρνηση, γιατί όντω παίρνουν ποσοστά αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά, που του βάζουν στην κυβέρνηση. Το επόμενο κυβερνήτικό σχήμα. Θα γίνει δημοψήφισμα για μέσα ή έξω από την, Ευρω... από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έως. Αυτό με το που το είπε δεν ξέρω αν έχει την πρόθεση. Δεν πιστεύω ότι την έχει την πρόθεση. Να... Την πρόθεση. Έτσι. Δεν είδαμε πουθενά ένα τέτοιο σχήμα να υλοποιεί δεσμεύσει αυτού του είδου. Το είδαμε στην Ιταλία με τη Μελώνη. Πιο να δεν γίνεται με, τη, κυβέρνηση με Μελώνη. Ε, αλλά δεν έχει σημασία. Το, η σημασία είναι ότι εκφράζει ένα λαϊκό αίσθημα, μια λαϊκή απέτηση. Με το που το είπε, εκτινάχτηκαν τα ποσοστά τη. Και έτσι για πρώτη φορά άρχισαν να ψελίζουν τα δύο κυρίαρχα κόμματα τη Γερμανία, του Σαλμοκρατικού και του το Ξενοδοχείου, να καταφύγουν στο συνταγματικό δικαστήριο, να τι απαγορεύσουν, να απαγορεύσουν στο κόμμα να κατέβει σε εκλογέ. Ε, κάντε το. Εγώ το θέλω να το κάνουν Γιατί μετά θα πάει η Γερμανία σε εμφύλιο. Η Μάγδα μου λέει εδώ: Σωστό ο κύριο Καζάκη. Είμαστε στο 16ο αιώνα. Ε, ο φίλο ε, ο, ο Νικόλα λέει: Αν και πλέον ο κύριο Καζάκη, σε μένα τουλάχιστον που παρακολουθώ από το 11 μοιάζει περισσότερο μια καρικατούρα άλλη εποχή, εκείνη που είχαμε την αυταπάτη ότι είμαστε λαό με κότσια και αξιοπρέπεια. Δεν ήμασταν ποτέ κάτι τέτοιο. Και ο κύριο ε, Καζάκη δεν αποδείχτηκε προφήτη, όχι με δική του ευθύνη, αλλά γιατί δεν είμαστε εμεί λαός με κότσια και αξιοπρέπεια. Τα κρατώ αυτά. Ναι. Ε, να πούμε το τελευταίο, στο τελευταίο. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικό λαός ε, ευρύτερα και γενικά οι λαοί, ε, γιατί υπάρχει μια γενικότερη μουρμούρα και γκρίνια, δεν ξεσηκώνονται ο κόσμο κτλ. Απάθεια. Ναι. Καταρχά, το, το, το πώ ξεσηκώνεται ένα λαό ακολουθεί κανόνε ή να το πούμε έτσι πιο αυστηρά, νομοτέλειε. Που δεν έχουν να κάνουν με τη συνείδησή του. Έχουν να κάνουν με τι αναγκαιότητε εποχή και τον τρόπο που αντιστοιχεί η συνείδηση που διαμορφώνεται συλλογικά σε αυτέ τι αναγκαιότητε. Το κλειδί όμω πάντα σε κάθε εποχή, στην εποχή πρώτη επανάσταση του 21, ήταν οι δάσκαλοι του γένου. Ήταν πάντα εκείνο το κομμάτι που ο ένα από του εθνικού μα ποιητέ, ο Ελίτη, έλεγε αυτοί που κρύβονται στο υπόγειο και που χάρη σε αυτούς και τη σκέψη τους που ε, α, ε, απεργάζονται το πώς θα ξεφύγω από τη σκουριά χάρη σε αυτούς εγώ έχω ελπίδα. Αυτό το είχε πει, το είχε γράψει σε μια εποχή μετεμφυλιακή που πηγαίναμε ολοταχώ σε χούντα. Σήμερα είναι αντίστοιχε οι συνθήκες. Δηλαδή το σημαντικό είναι να υπάρχουν φωνέ. Και εδώ ο ελληνικό λαό έχει βρεθεί στην εξή δυστυχή δυ, κατάσταση. Εγώ δεν μπορώ να, να πω ότι ο λαό φταίει. Όπω δεν μπορώ να πω ότι φταίει κάποιο που δεν βλέπει επειδή είναι τυφλό. Οι καταστάσει σε διαμορφώνουν. Το πρόβλημα είναι έχει διανόηση. Για παράδειγμα, σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα στην ελληνική ιστορία, από την εποχή τη βαβαροκρατία μέχρι την έξωση του, του Όθωνα, ο λαό μα ήταν πεθαμένο κυριολεκτικά. Πεθαμένο. Κανένα δεν πίστευε ότι μπορεί να κάνει η Οκτωβριανή Επανάσταση το, το 1862. Κανένα. Διανόητο. Λοιπόν, ποιο όμω κρατούσε ζωντανή τη φλόγα του πατριωτισμού, του επαναστατικού πατριωτισμού στο, στον Έλληνα, η διανόησή του. Πού είναι η διανόηση σήμερα. Ένα κομμάτι της είναι μπουκωμένο, δεν μπορεί να μιλήσει. Εντάξει. Και αυτό είναι διακομματικό και οριζόντιο. Λοιπόν, ένα δεύτερο έχει μείνει σε εγχειρίδια προηγούμενο αιώνα. Που ούτε καν μπορεί να τα κατανοήσει, ούτε καν αυτά. Επομένως, διηλίζουν τον κόνοπα, σε μια εποχή που έχει αλλάξει ριζικά, θέλει καινοτόμα σκέψη, θέλει και το, και το κυριότερο, αυτό που έλεγε ο Επίκουρος δεν αρκεί να σε φιλόσοφο, αλλά να νοιάζεσαι για το καλό τη ανθρωπότητα. Πού να νοιάζεσαι. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Δεν δε, δε θέλω να σοπεδώσω. Υπάρχουν και φωνέ, υπάρχουν και, σκε... και σκεπτόμενοι άνθρωποι, δεν το σοπεδώνω. Αλλά είναι πάρα πολύ λίγοι και οι λιγότεροι κάθε άλλη ιστορική περιόδου αν ψάσουμε την ελληνική ιστορία. Ποτέ άλλοτε έτσι. Ακόμη και στο συντηρητικό χώρο υπήρχαν μεγάλε φυσιογνωμίε που σε ανάγκαζαν να είσαι κι εσύ αντίστοιχα μεγάλο για να την πάρετε. Εδώ τι έχουμε. Τι έχουμε σήμερα. Γελιότητε. Για να μην πω επικίνδυνε δεν γελιότητες. το ζήσαμε στην πανδημία. Σκοτώθηκε τόσο κόσμο. Δολοφονήθηκε εν ψυχρό. Σε άλλε εποχέ θα υπήρχε για αυτού του ανθρώπου που οδηγήσανε περίπου 75.000 ανθρώπους μόνο στην Ελλάδα στο θάνατο. Αυτές είναι τουλάχιστον εκθέσεις των, ειδ... το εκτιμήσεις των ειδικών για να χρησιμοποιήσω κι εγώ για ένα παρεξηγημένο όρο. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε μια, μια, διανόηση που ακόμη και αν σκέφτεται για το καλό και την πρόοδο σκέφτεται με τους δικούς της όρους, τις δική της, της ιδεολειψίας όρους. Όχι με το τι σκέφτεται και πώς δράει ο, κακομοίρη. κακομύρης. Συγγνώμη, δεν το λέω, δεν το όχι, λέω όχι, υποτιμητικά. Όχι, αυτό, Τον πλέπετε. απλό κόσμο. Δεν σκέφτεται, δεν σκύβει πάνω του. Και εγώ αν καταλήξω να είμαι σαν μια, να μια γραφική φιγούρα, όπως λέει ο φίλος, για μένα είναι μια μεγάλη επιτυχία. Δεν το είπε έτσι βέβαια. Όχι, όχι. Εγώ το λέω. Έτσι. Ε, κύριε Καζάκι, Καζάκη, να κλείσω λίγο το κεφάλαιο τη Ευρώπη. Είπατε ότι δεν υφίσταται Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Επί τη ουσία, τον τύπο ακούγεται. Άρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση τι πιστεύετε ότι πληρώνει, Πληρώνει τον ε, εναγκαλισμό από του Αμερικανού για τον πόλεμο, όπω ακούγεται στην Ουκρανία, ή πληρώνει ευρύτερα το ότι δεν έλυσε παραγωγικά, είναι κόσμο σε παρακμή και δημογραφικά και, και, και ενεργειακά. Το έχασε ενεργειακά. Τέλειωσε. Ε, βέβαια, έχει τελειώσει. Έτσι. Mm. Ε, τι πιστεύετε ότι πληρώνει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, τρία πράγματα. Το πρώτο είναι το εχασε ενεργειακα τελειωσε βεβαια εχει τελειωσει ετσι τι πιστευετε οτι πληρωνει αυτη η ευρωπη τρια πραγματα το πρωτο ειναι το παραφυση τη Ένωση όταν κατέλησε την εθνική κυριαρχία και την αυτοδιάθεση των λαών. Δεν μπορεί από το 3000 π.Χ. Να, πώς να, το πούμε, να υπάρχει η έννοια τη πατρίδα, να μπορεί να, να, βγει, να, μπο, να μάχεται ένα κόσμο για την αυτοδιάθεσή του. Με του κάθε φορά διαφορετικού ιστορικού όρου. Και να άρχισε και με διάταγμα από τα πάνω να καταργεί κάτι το οποίο δεν έχει κατακτηθεί καν. Επί της ουσίας δεν έχει κατακτηθεί. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα, το παραφύση. Δεν μπορεί να φτιάξει ένα επικοδόμημα νομισματικό, πολιτικό κτλ. χωρί όλε οι χώρε να έχουν κατακτήσει την αυτοδιάθεσή του, μέσω τη αυτοδιάθεσή του να έχουν ίδια, τουλάχιστον ίδια, ίδιο επίπεδο παραγωγικότητα οικονομία και μετά να προχωρήσουν να δούμε ε, 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 εθελοντικά, να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να προχωρήσουμε και σε, μια, σε ενωτικέ πολιτικέ ή ε, πολιτικέ κοινή. Κατεύθυνση. Αυτό είναι το ένα. Καταραίει. Είναι αυτό που λέγανε πολλοί και την εποχή που το φτιαχνόταν το ευρώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση: Ότι η Ένωση αυτή, όπω κάθε νομισματική ένωση, είναι για καλού καιρού μόνο. Έλα όμω, που ναι τότε βέβαια οι μεγάλοι ακαδημαϊκοί μα οικονομολόγοι και καθηγητέ, και ακαδημαϊκοί, δεν ξέρω, παίρνανε Νόμπελ για το γεγονό ότι κατόρθωσαν να εξαφανίσουν από την επιστήμη τη μελέτη τη κρίση. Έτσι, το 2003 πήρε Νόμπελ ο ε, καθηγητή οικονομικών, ο οποίο ήταν και Γιατί στη μακροοικονομική έλεγε ότι δεν υπάρχει λόγο να ασχοληθούμε με το ζήτημα τη κρίση και έχει κλειθεί. Ε, ο παραλογισμό, η παράνοια αυτό το πράγμα. Είναι, ε, λοιπόν, αυτό το ένα. Το δεύτερο είναι ότι δεν έσπασε την υποτέλεια στου Αμερικανού. Πάντα η, Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν υποτελή στου Αμερικανού. Άλλωστε, οι Αμερικανοί τη φτιάξαν το σχέδιο Μάρσαλ. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, δεν κατόρθωσε να τα σπάσει. Πολύ δε περισσότερο ότι με τη Γερμανική Ευρώπη, όπου η Γερμανία είναι υποτελής και στρατιωτικά. Δηλαδή, έχει 87.000 Αμερικανούς στρατιώτε στη Γερμανία. Περισσότερο από ότι έχει η Bundeswehr. Με δηλαδή, πότε. Ο ίδιο ο Μακαρίτη, ο Σόιμπλε, έλεγε, να nah, λέει. Δεν καταλαβαίνω του Έλληνε. Τότε ήταν το 14-15 yeah. που γινόταν μια προσπάθεια αλλαγή. Ο κόσμο φώναζε ανεξαρτησία κτλ. Κυριαρχία. Λέει, Να, nah, ούτε εμεί έχουμε την κυριαρχία μα. Αλλά δεν πήγαμε στράφη. Είχε επίσημη σε μια του Financial Times τότε ο Σόιμπλε. Και τώρα το πληρώνει. Η... Και το τρίτο είναι το εξή. Αυτή τη στιγμή, λόγω αυτών των εξαρτήσεων και τη αδυναμία τη εκενετή εγ, εγ, αδυναμία Ευρωπαϊκή Ένωση και του κοινού Νομίσματος, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πρώτον τη συνεχή μετακίνηση τη κρίση. Δηλαδή, οι Ηνωμένε Πολιτείες αυτή τη στιγμή επιβιώνουν, όχι γιατί πάνε καλά, αλλά γιατί μπορούν και εξάγουν την κρίση του στην, ε, στην, στην Ευρώπη. Και ταυτόχρονα του έχουν δεσμεύσει σε ένα πόλεμο που δεν μπορούν να τα Καμία χώρα τη Ευρώπη. Καμία χώρα. Ακόμη και οι μεγάλε είναι αδύνατον. Ακόμη και ο σχεδιασμό του να είναι να, 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 εμπλακούν με τον Α με τον Β τρόπο σε έναν πόλεμο με τη Ρωσία. Λοιπόν, επομένω, αυτοί οι τρει λόγοι κάνουν αναπότρεπτη την ολοκληρωτική κατάρρευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην το κουράζετε πολύ. Η Πολωνία που είναι αναφανδόν υπέρ τη Ουκρανία, οι αγρότε τη, αυτά που τρει μέρε τώρα πετάνε κάτω, είναι τα αγροτικά προϊόντα από την Ουκρανία. Διότι Φέβαια. το ίδιο έκαναν και στο Παρίσι. Στην αγορά. Στο Παρίσι οι αγρότε πετάγανε από τη Μολδαβία, από την Ουκρανία, από το Μαρόκο τα προϊόντα και το λάδι. Μια και είπαμε αγρότε, α έρθουμε λίγο στα mm. Ε. και α πιάσουμε την επικαιρότητα. Δεν πάντα πιάσουμε όλα, αλλά Φέρα, μέσα σε αυτή βέρα. θα οι αγρότε συναντιόνται σε μία ώρα, λιγότερο από μία ώρα, με τον, στο, με τον Πρωθυπουργό, οι εκπρόσωποι των μπλόκων. Τι έχουμε εδώ, κάτι γνώμη σα και τι λέει το ΕΠΑΜ. Καταρχά, το ζήτημα καλά κάνουν και κινητοποιούνται οι αγρότε. Δεν το συζητάμε, έτσι λοιπόν, σε, ειδικά σε μία περίοδο όπου έχουμε τα εξή χαρακτηριστικά. Πέρα από τα πάγια προβλήματα των αγροτών, που τα ξέρουμε εδώ και χρόνια και δεν υπάρχει καμία και το μέγιστο των μεγίστων είναι η κοινή αγροτική πολιτική επιδομα, ε, επιδοματική πολιτική. Η καταστροφή τη αγροτική παραγωγή. Όχι παραγωγική πολιτική λοιπόν. Ε. Όχι. Και βάλτε και την ενεργειακή μετάβαση Δεν στα κέντρα ναι. τα Έχει πληρών. τελειώσει. Έχει τελειώσει. Έχουμε και ένα δεύτερο στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο ξεκίνησε το 2021 μέσα στην πανδημία. Η αλλαγή του μοντέλου διατροφή και ελέγχου τη διατροφή. Ο αγρότη πλέον είναι περιττό. Πρέπει να πάρουν την αγροτική παραγωγή, την παραγωγή τροφίμων σωστότερα και τη διακίνησή τη οι εφοδιαστικέ αλυσίδε. Επομένω, όποιο δεν ανήκει στην εφοδιαστική αλυσίδα με όρου συμβουλιακή γεωργία, εξάρτηση από τι τράπεζες και το χρηματιστικό κεφάλαιο και όλα αυτά τα πράγματα, κάτι που τα έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια στην Ινδία, στην αγροτική παραγωγή τη Ινδία και 120.000 αγρότε μέσω τη συμβολιακή γεωργία αυτοκτόνησαν από το αδιέξοδο που έχουν. Λοιπόν, επομένω, εμεί οι χώρε πρέπει να αγοράζουν τρόφιμα από τι εφοδιαστικέ αλυσίδε, όχι από του αγρότε του. Επομένω, τελειώνει. Είχε ένα πολύ ωραίο άθρο από αυτή τη σκοπιά η Financial Times πριν μερικέ ημέρε που έλεγε για τι κινητοποίησει των αγροτών. Και λέει το εξή. Λέει, παιδιά, προχωράει ο κόσμο. Τώρα έχουμε τι εφοδιαστικέ αλυσίδε. Δεν μπορεί ο αγρότη με το τρακτέρ να μου παράξει. Έχω την εφοδιαστική αλυσίδα που μου φέρνει αυτά που θέλω σε καλύτερε ε, ε, τιμές τιμέ, μπουρδε. Δεν είναι καλύτερε τιμέ, γιατί πρέπει να συνυπολογίσει την ποιότητα του, του προϊόντος που μου φέρνει, έτσι. Λοιπόν, και επομένω, αυτό είναι αντικονομικό, κοστοβόρο να τελειώνουμε. Το ίδιο είπε και η κυρία Γεωργίευα, του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ, η οποία σε μια συνέντευξή τη είπε το εξή. ...το πρόσφατο... ...λέει α, ανθρωπιστικά... ...προσέξτε... ανθρωπιστικά, ...τους καταλαβαίνω τους κακόμυρους αγρότες της Ευρώπης... ...αλλά ανησυχώ βαθύτατα ...για τις υποχωρήσεις που θα κάνουν κυβερνήσει ...και έτσι θα υπονομευτεί η δημοσιονομική σταθερότητα... Άρα λέτε ότι εδώ είναι σημαδεμένο... ...η σημαδεμένη τράπουλα στο παιχνίδι... ...να βάλω και στο διατροφικό... ...ότι οι μη έχοντες πρόσβαση σε αυτό που περιγράφεται θα αρκεστούν σε άλευρα από έντομα, πούμε, για παράδειγμα, ή φαίνεται τραβήγμα. Αυτό τραβηγμένο. θα είναι η καλύτερη περίπτωση. Η καλύτερη των περιπτώσεων. Θα τρέβονται, θα τρεβονται θα με α, ε, αντί για αλεύρι με, ε, πώς το λένε, με ασβέστη. Ναι, αλλά η, ε, προσπαθώ να καταλάβω η αυτάρκεια ε, του κάθε, κάθε χώρα. Τέλος Όχι, πάτε. δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τελειώνει. Δεν δε. υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ε, Κλήρη εξάρτηση μου. Εγώ σας, προ, σας, σας προτείνω να διαβάσετε πριν δύο χρόνια, ε, ο κύριος αυτός που είναι, επικεφαλή που είναι επικεφαλής της BlackRock η BlackRock δεν είναι μια τράπεζα είναι ένα επενδυτικό κεφάλαιο η οποία έχει στον έλεγχό της 5.700.000 επιχειρήσεις σε όλο και τον κόσμο είναι το μεγαλύτερο επενδυτικό κεφάλαιο στον πλανήτη εντάξει έχει 5 εκατομμύρια επιχειρήσεις λοιπόν αυτός ο κύριος λοιπόν μέσα στην απίστευτη αλαζονία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι Έγραψε κάθε χρόνο, ε, στην καινούργια χρονιά, ε, βγάζει ένα μήνυμα προς τους CEO ε, των εταιριών που ελέγχουν. Λοιπόν, δημόσια, δεν το κάνει. Και την εποχή που όλοι αναστενάζαμε για τις εκτινάξεις των τιμών στην ενέργεια, ξέρετε, το 22 που γιάννεταν χαμός. Mm -hmm. έτσι λοιπόν, βγάζει ένα κειμένο και λέει «Μην κοιτάτε τις τιμές στην ενέργεια». Να κοιτάξετε σε λίγο τις τιμέ στα τρόφιμα. Η μεγάλη αλλαγή γίνεται στα τρόφιμα. Και η, 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 η ιστορία είναι πω τα επενδυτικά κεφάλαια όπω είναι η BlackRock, για να καταλάβουν οι ακροατέ μα, 10 τέτοια επενδυτικά κεφάλαια ελέγχουν το 45 με 50%, δεν ξέρουμε τα τελευταία στοιχεία του 23, 45 με 50% τη παγκόσμια κεφαλαία 10 τέτοιε εταιρείε. Τέτοια επενδυτικά κεφάλαια. Και μπορούν να ελέγχουν πάνω από 17-20 εκατομμύρια εταιρείε όλο τον κόσμο. Έχει αλλάξει, κα, κατανοείτε. Έχει αλλάξει και ο τρόπο που μετρά τι μονοπωλιακέ δυνάμει. Το τι είναι μονοπόλιο. Έχει αλλάξει. Με προλάβατε αυτό, ήθελα να πω. Άρα, επιστρέφοντα στο αγροτικό, λέτε ότι ό,τι και αν πάρουν δεν κλείνει εδώ το θέμα. Όχι μόνο δεν κλείνει. Όχι μόνο δεν κλείνει. Δεν θα, δεν θα, επιβιώσουν. Άρα, άρα το πρόταγμα για εσά ποιο θα έπρεπε να είναι εδώ. Το πρώτο και κύριο είναι εθνική πολιτική στήριξη του εισοδήματο και τη γη των αγροτών. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτά που οι παππούδε των, των, των σημερινών αγροτών πολέμησαν και πήραν. Γη και κατάργηση των χρεών. Γιατί αν είσαι φορτωμένο με χρέη και γη να έχει, να τη δουλεύει και να έχει ένα, ένα φιλικό κράτο να, να παίρνει τη σόδια. Γιατί, παραδείγματο, παραδείγματο, οι σημερινοί αγρότε θυμούνται ότι κάποτε στην Ελλάδα για να στηριχτεί ο μικρός αγρότης ο μικρός κυρίως υπήρχε η τιμή κατοφλίου όπου την όριζε το κράτος πάντα με γνώμονα το κόστος του μικρού αγρότη ώστε αυτός να, να, μπορεί να δίνει σε τιμή που καλύπτει το κόστος του επομένως να μην είναι στον εκβιασμό του χοντρέμπορα του, της αλυσίδας σούπερ μάρκετ ή οποιοδήποτε άλλο αυτό καταργήθηκε το 82 από το Πασόκ με κατεπιταγή της ΣΟΚ. Έτσι. Αυτό όμω το κατάχθησαν οι αγρότε. Δεν ήταν κάτι που το σκέφτηκε κάποιο κυβερνήτη. Ήταν στου αγώνε του. Γιατί, Γιατί διαφορετικά χρέη. Πέφτανε έξω. Δεν θα μπορούσε ο μικρό αγρότης να ανταγωνιστεί το μεγάλο αγρότη. Έτσι. Φεύγω από αυτό. Πώ στο άλλο θέμα τη περικαιρότητα. Αύριο είναι το Αγίου Βαλεντίνου για όσου, σε πάση περιπτώσει. Και εισάγεται στην Ολομέλεια και με ενδιαφέρει να ακούσω ποια είναι η άποψη του ΕΠΑΜ. Ακούγονται εδώ, εισάγεται στην Ολομέλεια ο γάμο όπω ακριβώ ε, τιτλοφορείται Ρυθμίσει περί γάμου ομόφυλων ε, ζευγαριών. Ναι, εδώ καλά, υπάρχει ελάτε. και μια γλωσσική περί ομοφυλόφιλων και ομόφυλων. Εγώ επιλέγω για χάρη τη συζήτηση <σχυ> να πω ότι αφού λεφτά. Α το μία άποψη. Αφού λέμε ομόφυλα ζευγάρι, εννοούμε ναι, ναι, ότι ναι, η τάχη, σχέση ναι. του είναι. σημασία τι εννοούμε. Έτσι, ναι, λοιπόν. Ναι. Ε, Πάντω, εγώ δεν τεκνοθετώ ε, απόψεις απόψει. Υιοθετώ απόψει. Τι γίνεται εδώ, λοιπόν. Κάτι γνώμη ε, το πρώτο και κύριο ζήτημα είναι να πούμε ότι. Ε, να ξεκαθαρίσω τουλάχιστον την θέση του ΕΠΑΜ ότι δεν έχει κανένα λόγο να επέμβει στον τρόπο που αναζητά τη στοργή, την αγάπη και τον έρωτα ο οποιοδήποτε ενήλικα με ελεύθερη συνένεση. Τελεία. Είναι δικαίωμά του, λέτε. Δικαιώμα. Δικό του Βεβαίως. και τελείω. Ναι. Ό,τι εγώ αισθάνομαι για τι επιλογέ του. Με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Μπορώ να συμφωνώ, μπορώ να μην διαφωνώ. Ούτε αυτό έχει δικαίωμα να μου το επιβάλλει, ούτε εγώ να του το επιβάλλω. Εντάξει. Τι δικέ μου επιλογέ ή αν θέλετε τη πλειοψηφία τη κοινωνία. Λοιπόν, αυτό όμω δεν σημαίνει ότι έχει δικαίωμα σε κτίση παιδιού. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Γιατί ο γάμο δεν έχει να κάνει όπω η ελεύθερη συμβίωση. Η ελεύθερη συμβίωση τι είναι, συμφωνούμε εμεί οι δύο να συμβιώσουμε. Στα ζευγάρι. Κατανοητό. Αυτό βεβαίω έχει κάθε, ένα, κάθε, κάθε, δικαίωμα να γίνεται. Και η ελληνική κοινωνία τα πάντα ανεκτική σε αυτά τα ζητήματα. Ο τρόπο. Δεν ποινικοποιήσαμε ποτέ εμεί όπω η δυτική με χημειοθεραπείε στου ομοφυλόφιλου. Έτσι. Ούτε του κλείναμε φυλακή, ούτε του στέλναμε δεν ξέρω κι εγώ πού. Εντάξει, κοινωνικά θα σα πει κάποιο ή Υπήρχε ο όμως... στιγματισμό, ναι, ναι. Υπήρχε. Αλλά συνήθω όμω. Και καλό είναι να, τα, να ακούμε την κοινωνία. Και να την ακούμε με ανοιχτά αυτιά και μάτια. Η κοινωνία στιγματίζει συμπεριφορέ, όχι σεξουαλικό προσανατολισμό. Γιατί όταν εμεί χρησιμοποιούσαμε την περιβόητη έκφραση, δεν το χρησιμοποιούσαμε για το σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά για μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Και όπω έλεγε και ο Μακαρίτη, ο, ο Τζιμάκο που ο του είχαν να μην... ναι, yeah. ναι. το εξής. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό που, είναι, που έχει αυτή τη συγκεκριμένη σεξουαλική ε, επιλογή. Είναι ο πουστόφρον. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά ο ίδιο το λέγε. Αυτό έλεγε ο λαό μα. Αυτό ήταν πάντα στο λαό μα. Για παράδειγμα, ποτέ κανένα δεν στιγμάτισε ανθρώπου για τη το σεξουαλική του επιλογή που ήταν πραγματικά. Ε, έτσι, με, με παρησία Κοινωνική, πολιτική ε, και καλλιτεχνική. Ποιο τόλμησε ποτέ να στιγματίσει το Γατζηδάκι. Μόνο μία εφημερίδα το έκανε. <σχελίδι> και... Εντάξει, Εντάξει. Ναι, αλλά Εντάξει. Τέσπορα, μιλάμε να στιγματιστεί. Λοιπόν, πάμε όμως στο γάμο. Ο γάμος αφορά προ... ο θεσμό. Τώρα, το τι ιδεοληψία έχει ο καθένας στο μυαλό του είναι μια άλλη ιστορία. Καλά. Οι ενώσει των ΛΟΑΤΚΙ, αν το λέω καλά, και ΛΟΑΤΚΙ πλά στο Σαν Φραντζίσκο λένε ότι ο γάμο είναι μια αναχρονιστική Ναι, Το δικαίωμά του. Καταρχά, κάτι ναι, ναι. Μισό λεπτό. Υπάρχει ατζέντα που έρχεται εξωτερικά. Ναι, βεβαί. Γιατί ακούω αυτό ναι, ω άποψη. Θα σα πω. Α, mm. Ακούω, α πούμε, για παράδειγμα, ότι προχθέ που βρέθηκε ο κύριο Γεραπετρίτη με τον κύριο Μπλίνκεν. Και υπογράψαν και τη συναντήληψη αυτή, και τα λοιπά. Μέσα σε αυτά έμπαινε και το συγχαρητήρια τη Αμερικανική κυβέρνηση που προωθείται η ισόκατζέντα. Ναι, θα θα σα πω, πω παράδειγμα. Ε, σε βίζα που προσπάθησα να πάρω το καλοκαίρι για, την, για να πάω σε ένα Αμερικανικό πανεπιστήμιο, με είχαν καλέσει για κάποιε διαλέξει. Εντάξει. Λοιπόν, και παρουσίαση τη δική μου άποψη για το ζήτημα του εθνικού νομίσματο. Λοιπόν, δεν μπορούσα να πάω γιατί, έτσι με το ρυθματολόγιο μου έβαζε πέντε φύλλα. Τι φύλλο είσαι, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Και λέω καλά, να ξεφτιλιστούμε τελείω. Ξεφτιλιστούμε τελείω. Πέντε φύλλα. Λοιπόν, ήταν το παλιό, τε, την παλιά εποχή, α πούμε, ήταν. Είσαι στομοφιλόφιλο ή κομμουνιστή. Σημειώστε χ. Αυτό. Την πρώτη φορά που πήγα στην Αμερική, υπήρχε αυτή. Ή ομοφιλόφιλο ή κομμουνιστή το ίδιο. Στην ίδια, στο multiple choice που συμπληρώνω. Τώρα είναι στα πέντε φύλλα. Εντάξει, αυτό είναι, 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 παραδοξολογία και σε σχέση με την επιστήμη. Γιατί η επιστήμη, η ψυχιατρική, α πούμε, μιλάει για παραφιλία. Δεν μιλάει βέβαια για του ομοφυλόφου ω παράφιλου, αλλά για παράδειγμα του τραβεστή ή οτιδήποτε. Έχει σοβαρότατο θέμα αντιμετώπιση προβλήματο. Εντάξει, δεν λέω ότι αυτοί είναι ανώμαλοι που λένε και όλα αυτά. Μιλάμε για ανθρώπου. Αμαρτωλία. Ε. Ναι. Όχι, δεν είμαι αυτή τη λογική. Αλλά ε, μιλάμε για ανθρώπου οι οποίοι είναι φυσιολογικοί, όπω θεωρώ και εγώ τον εαυτό μου, με μια συγκεκριμένη αναπηρία. Ωραία. Ερώτη... Ε, αναπηρία. Αναπηρία, όπω και εγώ έχω αναπηρία. Το βλέπετε. Δεν βλέπω καλά. Και έχω και μια πιο χοντρή αναπηρία. Είμαι δυσλεκτικό, βαρύτατα δυσλεκτικό. Και αυτή είναι αναπηρία. Ναι, ω φυσιολογικό άνθρωπο ξέρω να το αντιμετωπίζω. Έμαθα να το αντιμετωπίζω. Και έχω τον τρόπο να το αντιμετωπίσω. Η σεξουαλική προτίμηση κάποιου ανθρώπου είναι αναπηρία. Όχι, η σεξουαλική προτίμηση όχι. Α. Αλλά η αλλαγή του φίλου και όλα αυτά η ίδια επιστήμη το λέει. Ότι υπάρχει σοβαρότατο θέμα εκεί. Μάλιστα. Το διευκρινίσατε. Θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Εσεί το νομοσχέδιο μιλάει για γάμο. Ναι. Δεν λέει ούτε για υιοθεσίε ούτε για τεκνοθεσίε. Ο γάμο όμω. Πού το βρήκατε, θα σα ναι, πει κάποιο. Καταρχά, ο γάμο ω θεσμό αφορά την, 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 την τεκνοποίηση. Δηλαδή το να έχει παιδί. Αλλιώ δεν έχει κανένα νόημα να κάνει γάμο. Για ποιο λόγο κάνει γάμο, Για να μην τρέχει μετά, α πούμε για παράδειγμα, η κόρη μου ε, ε, γεννάει ε, σε καναδιό. Με μήνες. το καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. και παππούς, λοιπόν. Ναι. λοιπόν, εάν δεν παντρευόταν. Που θα παντρευτεί τώρα. Ε, ε, έτσι. Λοιπόν, ο, ο, ο ε, το αγόρι τη, ο, ο σύζυγό τη τώρα, έτσι. Λοιπόν, θα έπρεπε να τρέχει να αναγνωρίζει το παιδί, η πατρότητα κτλ. και μια διαδικασία. Με το γάμο τελειώνει αυτή η ιστορία. Γίνεται αυτόματα. Από τη στιγμή που έχω παντρευτεί, έχω Εντάξει, δυνατότητα. Υπάρχει αυτή η θεσμική. Ε, Όντω. Είναι το θεσμικό το ζήτημα. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι βεβαίω έχει το ελεύθερο να συζήσει με όποιον θέλει και με ποιον, όποιον τρόπο θέλει αρκεί. Να υπάρχει ελεύθερη συνένεση ανάμεσα σε ενήλικε. Εντάξει. Ε, γιατί εάν το ανοίξουμε, το, ταυτίσουμε το σεξουαλικό προσανατολισμό με το φύλλο, ανοίγει ένα, μια μεγάλη βεντάλια που δεν ξέρει πού καταλήγει. Γιατί, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζητιέται πολύ έντονα για παράδειγμα επιδεραστία να είναι και αυτή, σεξουαλικό προσανατολισμό και φιλετικό. Και φιλετική και ταυτότητα. Gender. Α πούμε έτσι, λοιπόν, αν φτάσουμε σε τέτοια πράγματα, καταλαβαίνουμε βεβαίω ότι έχουμε ξεφύγει τελείω. Λοιπόν, επομένω, λέω το εξή: Κάνει την επιλογή. Εγώ, Πολλά ετερόφιλα ζευγάρια, έτσι δεν είναι. Κάνουν την επιλογή, για μην κάνουν παιδιά. Για μια σειρά κοινωνικο-ειθικού λόγου, λοιπόν. Από τη στιγμή που κάνει την επιλογή να έχει αυτού του είδου τη σεξουαλική σχέση, γιατί θα πρέπει να μπει το παιδί, Το παιδί είναι, αυτή ήταν η κατάκτηση του λεγόμενου κοινωνικού κράτου, το τελευταίο, του τελευταίου τουλάχιστον αιώνα, είναι η προστασία του παιδιού και κατά προέκταση τη μητρότητα και τη πατρότητα. Γιατί το παιδί χωρί αυτά τα δύο δεν νοείται. Ερώτηση. Ε, μπορεί να σα φανεί ακραία. Προ, ε, με δύο υποερωτήματα είναι. Ένα ερώτημα με δύο, ε, 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 υποερώτημα πρώτο. Εντάξει, αυτό που από επιλογή. Αυτό που γεννιέται γενετικά, υπάρχουν τέτοια. Ναι, ε, ε, και υπάρχουν ναι, λοιπά ναι. και Αυτό που δεν το. Επέλεξε, δεν είναι προσωπική του Γεννήθηκε. Γιατί να στερήθει θα σα πει κάποιο το δικαίωμα παιδιού. Καταρχά, εγώ δεν πιστεύω ότι γεννιέται κάποιο. Δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα. Έχω διαβάσει πάρα πολλέ μελέτε, πολύ αντιφατικέ. Και ε, Κλείνω περισσότερο στις απόψεις του, του Jung και του Φρόιντ, κυρίω του Φρόιντ. Λοιπόν, έστω και αν σε μερικά ζητήματα είναι ακραίε. Έτσι. Αλλά είναι και οι εποχέ ε, διαφορετικές. διαφορετικέ. Δεν πιστεύω και όποιο τουλάχιστον έχει μελετήσει τη γενετική των ανθρώπων και κυρίω την φυσική επιλογή δαρβίνο, δεν νοείται αυτό το πράγμα. Ακόμη και αν σκεφτεί κανεί ότι είναι επιγενετική μετάλλαξη, είναι ένα <συντήριξη> κλάδο επιστήμης που εξελίσσεται τα τελευταία πέντε χρόνια. Δέκα, να το πούμε. Και πάλι όμως η επιστήμη λέει ότι για την επιγενετική το κοινωνικό περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο. Επομένω δεν μπορώ να πω σε αυτή τη συζήτηση. Ωραία. Το δεύτερο υπόερε. Να απαντήσετε. Το, το, λοιπόν, το δεύτερο ναι, υπόερε. Ε, ε, δεν, ε, ε, δεν, δεν μπορούμε να μπούμε. Για μένα είναι πολύ πιο χοντρό το ζήτημα ότι έχουμε μονογονεϊκές οικογένειε, ναι. οι οποίε είτε από επιλογή είτε από ατύχημα, να το πούμε έτσι, τα έφερε έτσι η ζωή. Είναι μονογονεϊκές και δεν μπορούν να επιβιώσουν. Α, δεν Α, α καλά, ακαλά, άμα πάμε τώρα στο ζήτημα. Όχι, θέλω να πω, ή προστατεύει το παιδί. Ναι, α, αν πάμε έτσι, θα σα πω γιατί θέλω να φτάσουμε και σε κάτι ακόμη. Γιατί έχουμε άλλα δύο-τρία ζητήματα, δεν ξέρω να προλάβουμε. Αλλά θέλω να σα ρωτήσω και το δεύτερο υπό ερώτημα. Δηλαδή, θα σα πει κάποιο, είναι πιο καθαρό και προ του παιδιού να είσαι σε μια ετεροφιλόφιλη σχέση. Να έχει αποκτήσει παιδί και ενώ ο σεξουαλικό προσανατολισμό είναι ομοφιλόφιλο ή ομοφιλόφιλη να πάρει το παιδί και να φύγει, Είναι πιο έντιμο για το παιδί αυτό. Όχι, υπάρχει και εκεί πρόβλημα. Αλλά εκεί όμω έχει μεσολαβήσει συγκεκριμένη σχέση και η γέννηση του παιδιού. Ε, και επομένω ο πατέρα ή η μητέρα έχει δικαιώματα. Τι να κάνουμε τώρα. Που προέρχονται για την προστα... που θεμελιώνονται στην προστασία του παιδιού. Έτσι. Και αυτά δεν είναι ακατάλλητα. Σε ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία, είναι ακατάλλητα. Δεν μπορούμε να τα καταλύσουμε εμεί. Γιατί κάποιοι νοσηροί εγκέφαλοι ξαφνικά ανακάλυψαν ότι η πυρηνική οικογένεια είναι κακό και να την καταργήσουμε, ακόμη και αν είναι κακό και ακόμη και αν η κοινωνία δεν πηγαίνει προ τα εκεί, α αφήσουμε να απονεκρωθεί ο θεσμό από μόνο του. Όχι με το, με, το, με, με το έρχομαι και διατάσω και εγώ σου καταργώ. Από πού οι λογικέ αυτέ είναι της κατάργησης ας πούμε είναι, είναι προοδευτικές ή ξέρω εγώ δίκαιο μα... το πρόβλημα είναι το εξή. πριν συζητήσουμε για το αν θα πρέπει ένα μου φιλόφιλο ζευγάρι να αποκτήσει παιδιά ή με οποιοδήποτε οποιο, οποιο, τρόπο δεν πρέπει να συζητήσουμε τι γίνεται με τη συντριπτική πλειοψηφία των οικογενειών που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά ή που όταν κάνουν αυτόματα πέφτει το βιωτικό του επίπεδο ραγδαία και εγώ δεν λέω τυχαία, τα στοιχεία της Ελστάτ είναι εντυπωσιακά. Είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη, στη φτώχεια των οικογενειών με παιδιά. Με το που παιδιά κάποιο, οδηγείται σε κατάσταση ηλική στέρηση, που είναι δηλαδή απόλυτη φτώχεια. Αντί να διορθώσουμε αυτό, αντί να διορθώσουμε την, την, τεράστια μάζα βρεφών και μεγαλύτερων παιδιών που εγκαταλείπονται σε ιδρύματα λόγω των κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων που υπάρχουν στη χώρα, Αντί να δούμε πώ θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα Αντί να φτιάξουμε ένα συνολικό πλαίσιο Να στηρίξουμε την οικογένεια Και ηθικά και κοινωνικά Και οικονομικά Δηλαδή δεν είναι δυνατό να μα λένε τώρα Ότι ξέρετε για να έχετε ένα παιδί επιπλέον Θέλετε περίπου ε, 1200 Η το λέει αυτό, Περίπου 1200 ευρώ παραπάνω εισόδημα το μήνα Πάμε να λύσουμε αυτό Πάμε να το λύσουμε αυτό Που είναι θεμελιώδες αν θέλετε και για την επιβίωση της κοινωνίας. Έτσι. Θέλω να το ως εξής Η κυβέρνηση λέει πάντως ότι εγώ φέρνω ένα νομοσχέδιο για το γάμο των ζευγαριών. Mm -hmm. Δεν φέρνω τίποτα για όλα αυτά που λέτε τεκνοθεσία. Με παρένθετη μητέρα Υπάρχουν οι κανονιστικέ, απαγορευτικές Εδώ για τα ετεροφιλόφιλα. Μόνο για ιατρικού λόγους σε εξαιρετική ναι, περίπτωση ναι, 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 ναι. Άρα πως μου το χρεώνεται αυτό Κοιτάξτε γιατί, ε, γιατί Εφόσον η συζήτηση έγινε Για την ελεύθερη συμβίωση Θυμηθείτε και τότε υπήρχαν συγκρούσει. Για το ζήτημα τη ελεύθερη συμβίωση. Γιατί να γίνει η ελεύθερη συμβίωση. Υπήρχαν νομικοί που θέτανε ζήτημα ότι έτσι αλλιώ η συμβίωση παράγει ε, ένομο αποτέλεσμα και τα λοιπά. Γιατί πρέπει να υπάρχει ελεύθερη συμβίωση. Εγώ τότε θεωρούσα ναι, ρε παιδί μου, γιατί όχι. Ναι, να πάω δηλώσει στο Δημαρχείο ή οπουδήποτε αλλού θέλει, στην αρχή δηλαδή, και να υπάρχει μια πιο επίσημη συμβίωση. Ναι, κανένα πρόβλημα. Γιατί το άλμα. Γιατί πάμε σε μια θεσμοθέτηση που ιωνεί μπορεί να σου δώσει το δικαίωμα να έχεις παιδιά με τον οποιοδήποτε εμπορικό τρόπο. Άρα λέτε ότι εδώ πάμε σε εμπορευματοποίηση. Έτσι, ακριβώς είναι εμπορευματοποίηση του γάμου, με πλάγιο τρόπο βεβαίως, όπως ακριβώς έχει γίνει στις ΗΠΑ στι Στις Ηνωμένες ακόμη και η ανάδοχη οικογένεια είναι εμπόριο. Λοιπόν, επομένω. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Μάλιστα, κάποιοι από του συντελεστέ τη κυβέρνηση τα έχουν αμολύσει αυτά. Και τι να κάνουμε τόσα παιδιά στα Ιδρύματα. Λοιπόν, με συγχωρείτε τα παιδιά, δεν είναι σκυλάκια Θέλω κι εγώ ένα σκυλάκι Έτσι Δεν είναι κτήμα, πρέπει να αποφασίσουμε Εάν η σχέση των ανθρώπων Με οποιοδήποτε σεξουαλικό προσανατολισμό Βασίζεται στην αγάπη Μεταξύ τους Έτσι, ή στην ιδιοκτησία Και επομένως Δεν αρκεί Όπως έχω ακούσει διάφορους και λένε Μα το θέμα είναι να αγαπάς το παιδί Ναι, και το σκυλάκι το αγαπάς Υπάρχει διαφορά. Το δικαίωμα του παιδιού και η αγάπη. Ποτέ δεν τέθηκε θέμα και από τη διεθνή διακήρυξη για την προστασία των παιδιών και τη μητρότητα, που την έχουμε υπογράψει και την έχουμε βάλει και στο, και στο εθνικό μα δίκαιο, Ποτέ δεν μπήκε θέμα. Τι προτεύει το, το δικαίωμα του πατέρα, τη μητέρα ή του παιδιού. Πάντα είναι το παιδί. Γι' αυτό και υπήρξε κοινωνική πρόνοια, όπου έλεγε ότι εγώ, σαν πολιτεία, αναλαμβάνω πρώτον το, την, τη μητέρα να τη χειριστώ με ίδιο τρόπο ώστε να έχει δυνατότητα να μπορεί να έχει υγιή παιδιά, να μπορεί να τα στηρίξει σαν μητέρα που είναι, όπω και ο πατέρα. Με άδειε, με οικονομική. Ασχέτω αν είναι ένα μπάχαλο, ναι, ναι λέτε, όμως το Αλλά το... πρέπει, γιατί, γιατί βασιζόταν στη φιλοσοφία ότι πρέπει να απαλλάξω εγώ από την οικογένεια όλου του εξωγενεί παράγοντε που την αλωτριώνουν. Υπάρχει ένα αντίλογο εδώ που λέει: Γιατί κύριε Καζάκη μου, Ετεροφιλόφιλε οικογένειε ε, 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 δεν έχει αποδεκτεί ότι βιοπραγούν σε βάρο των παιδιών του. Ναι, πάμε Φιάγει. να το φτιάξουμε αυτό. Τι να προσθέσουμε σε αυτό, να προσθέσουμε και άλλα. Δηλαδή, πάμε να φτιάξουμε. Πρώτα και κύριε να απαλλάξουμε από το άγχο τη επιβίωση τα νοικοκυριά. Άρα εσεί λέτε εδώ ότι ανοίγει μια ιστορία για. Θα σα πω, με συγχωρείτε, ε... για να το κάνω και ναι. πρακτικό. Έτσι. Λοιπόν το τελευταίο καιρό στη δική μου περιοχή που είναι μια ευκατάστατη περιοχή της γλυφάδας στο σχολείο παρουσιάζεται το εξής φαινόμενο τα παιδιά πηγαίνουν και διαμαρτύρονται στους, στους δασκάλους τους ότι οι γονείς τους τσακούνται με, τόσ με τέτοια αγριότητα που δεν αντέχουν άλλο να είναι στο σπίτι γιατί τσακούνται οι γονείς γιατί είναι κακοί, όχι γιατί δεν τα βγάζουν πέρα δεν, τα βγάζουν, δεν ξέρουν τι του ξημερώνει αύριο. Και μιλάμε για την ευκατάστατη περιοχή. Μην πάμε σε κανένα πέραμα να δούμε τι γίνεται, Μην πάμε σε καμιά. Δεν το θέλω να. Εγώ, με, 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 λέω με πιο λαϊκή γειτονιά, να το πούμε έτσι. Αυτή τη στιγμή είμαστε πρωταθλητέ στην αδυναμία νοικοκυριών να τα βγάλουν πέρα. Έχουμε 34% των συνόλων των νοικοκυριών δεν τα βγάζουν πέρα. Στην Ελλάδα. Είμαστε πρώτοι, δεύτερη είναι το, το, το Μαυροβούνιο, τρίτο η Βουλγαρία, αν, αν και αλλάζουν αυτό. Λοιπόν, αντί να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, και στα πλαίσια αυτά να αναμορφώσουμε την εκπαίδευση. Η, το, η, παιδεία να έχει κοινωνικού λειτουργού, να έχει ψυχολόγου, να έχουν ψυχοθεραπευτέ για να στηρίξουν τι οικογένειε. Να στηρίξουμε και τα παιδιά. Να παρέχουμε δηλαδή και αυτή τη βοήθεια. Αυτή είναι μια άλλου τύπου βεβαίω δημόσια παιδεία, η οποία δεν έχει ούτε κατά διάνοια υπάρχει στο μυαλό των, των, των κυβερνώντων. Άρα, κατά τη γνώμη πίσω από αυτή την ιστορία κρύβεται η εμπορευματοποίηση ακόμη και τη παρένθετη μητέρα, αμά... διότι να σα ναι. πω το καλοκαίρι. Και είστε και κριτικό γαμπρό, έτσι, μην το ξεχνάμε. <laughs> ε, το καλοκαίρι είχαμε αυτό το παράνομο κέντρο που, πίσω από το κέντρο γονιμότητα και τον πόνο οικογενειών, στήθηκε ένα ολόκληρο εμπόριο με παρένθετε μητέρε. Αισθάνεσαι ότι αυτό έρχεται να νομοποιηθεί. Ε, το ξέρω ότι θα γίνει. Και ξέρετε από πού το ξέρω. Γιατί αυτά τα δικηγορικά γραφεία που πρωτοστάτησαν. Και πάλι θα νομοποιηθεί για του έχοντε είτε θεροφιλόφιλοι έχεις... είτε ομοφιλόφιλοι. Όποιο έχει λεφτά. Όποιο έχει οικονομική επιφάνεια. Ο κακομίνη πού θα τα βρει. Και μιλάμε για τρελά λεφτά. Δεν μιλάμε τώρα. Και φανταστείτε τι θα γίνει με την παρένθετη μητέρα. Δικηγόρου είπατε. Θα σα πω τι. Λοιπόν, ξέρω τα δικηγορικά γραφεία, όχι όλα, αλλά τα περισσότερα, εκείνα που πρωτοστάτησαν να μετατραπούν σε εισπαρτικέ εταιρείε, που στήριξαν τα λεγόμενα επενδυτικά φαντ, που, που, κλέβουν τον κοσμά και τον πατάνε στο λαιμό τώρα που υποτίθεται ότι έχουν πάρει τα δάνειά του και τον κατρέχουν, είναι τα ίδια δικηγορικά γραφεία που προετοιμάζονται να προωθήσουν την παρέθετη μητέρα, να προωθήσουν την ιδιωτική τεκνοθεσία και όλα αυτά τα ίδια. Και τελείω τυχαία αυτά τα γραφεία στεγάζουν πρωτοκλασσά τα στελέχη της κυβέρνησης του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ Τελείω τυχαία όλα αυτά είναι συμπτώσεις γι' αυτό και η πρεμούρα γιατί λοιπόν παράδειγμα η κυβέρνηση κινδυνεύει να πάει με ένα νομοσχέδιο με, με ένα νομοσχέδιο στην Βουλή όπου δεν θα υπάρχει δεδηλωμένη ούτε από τους δικούς της βουλευτές, τουλάχιστον αυτά διαβάζουν, έτσι. Γιατί το διακινδυνεύει, γιατί είναι τόσο σημαντικό. Γιατί αυτοί οι μάγκες που κερδίζουν σε βάρος των δανειοληπτών με τα λεγόμενα επενδυτικά φαντ και τις λεγόμενες εταιρείε ε, απόκτηση και διαχείριση οφειλών που έχουν τις εισπρακτικές και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι αυτοί που θέλουν να στήσουν το παιχνίδι. Πάντως εγώ το διαβάζω ανάποδα πολιτικά. Έτσι όπως ναι, ναι, το θέσατε. Ναι. Αν μια κυβέρνηση με ευρία πλειοψηφία κοινοβουλευτική δεν έχει ένα κρίσιμο αριθμό αυτή τη στιγμη οπω όπως φαίνεται έτσι ναι, 50-60 ναι, ναι, ναι. τι καλύτερη πάσα να ανεξαρτήτως από την ουσία του νομοσχέδιου δεν μπαίνω σε αυτό καν για τα κόμματα τη αντιπολίτευση να μην στήριζαν αυτή την Φυσικά. κυβέρνηση για να τη δημιουργήσουν πολιτικό Ακριβώς. πρόβλημα. Αν, να αν, αν, αυτού, Να υπάρξει ζήτημα δεν δηλωμένη ή αν ναι. δεν πέσει, να ξεβρακωθούν αυτοί που διαφωνούν και να πάνε να τη στηρίξουν. Ναι, ναι. Ανταυτού τη προσφέρει χείρα βοηθεία αυτή τη ναι, ναι. στιγμή. Ναι. Αν και συνταγματικά. πολιτικά αυ... ναι, 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 ναι. Αυτοί. Ναι, ναι. Αν και συνταγματικά αυτή η στάση μα αναγυρίζει πίσω στι κυβερνήσει βούλγαρη. Όπου οι κυβερνήσει Βούλγαροι φτιαχνόντουσαν με εντολή του Βασιλιά, με, 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 με σχετική πλειοψηφία στη Βουλή, γιατί οι άλλοι απήχαν. Μάλιστα. Επειδή έχω, ο χρόνο αρχίζει και πιέζει, έχει yeah. ενδιαφέρον συζήτηση. Σήμερα στην Εξεταστική καταθέτει ο άλλο υπουργό αρμόδιο εκείνη την εποχή του εγκλήματο των τεμπών Και ξέρω ότι έχετε πάρει θέση. Το θέμα είχε εξαφανιστεί στα κεντρικά, όχι στα περιφερειακά μέσα. Ήρθε με επίταση μετά τη. Χαροκαμένη μάνα και πρόεδρο τη Επιτροπή, αλλά ήρθα στην επιφάνεια και άλλα στοιχεία σιγά-σιγά. Συν καλά, εδώ και ο συμπατριώτη μα ο κ. Κοκοτσάκη. Θέλω να σα ρωτήσω, θεωρείτε ότι εδώ είναι η επιτομή διαχρονικού εγκλήματο ε, όσων έμονταν το κράτο, Ναι. Όχι, είναι ακόμη περισσότερο. Είναι κατάντια του δικαστικού συστήματο. Πουθενά άλλο στον κόσμο και έχω επισκεφθεί πάρα πολλέ χώρε για λόγου επαγγελματικού παλιότερα, πριν χρόνια. Λοιπόν να βγει πολιτικό. Ε, έχουν την ευθύνη, έτσι. Δηλαδή είναι υπουργό, γενικό γραμματέα στι Ηνωμένε Πολιτείε. Μητρόπολη του καπιταλισμού. Μητρόπολη τη ελευθερία αγορά. Εντάξει, να το πούμε έτσι. Και πει ότι αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη ή την επόμενη μέρα θα είναι στη φυλακή. Γιατί σε οποιοδήποτε δικαστικό και νομικό σύστημα του κόσμου, του πολιτισμένου κόσμου, έτσι, να το πούμε έτσι γενικότερα, το αναλαμβάνω την ευθύνη πολιτική ευθύνη σημαίνει ότι είμαι συμμέτοχο στο κακούργημα έστω και αν δεν είχα φυσική συμμετοχή. Μόνο στην Ελλάδα αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για να είσαι αθώος. Μόνο στην Ελλάδα. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη που δολοφονήθηκαν τόσοι άνθρωποι και σημαίνει ότι δεν έχω καμία ευθύνη. Αυτά τα πράγματα απαιτούν δικαστές Έλληνες για να περνάνε δεν είναι όλοι. Υπάρχουν δικαστέ οι οποίοι πραγματικά υπερασπίζονται θερμοπύλες στι σημερινέ μέρε. Λοιπόν, αλλά λέω, κανονικά ο εισαγγελέα αυτή επάγγελτα θα έπρεπε να τον είχε τσακώσει το μάγκα. Εμεί είχαμε κάνει παράσταση στον εισαγγελέα τότε που το είχε πει. Με την νομική ομάδα κτλ και, και λέμε, κάναμε παράσταση. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Λέω, ομολογή, <laughs> η πετιότητα. Πιάστε τον και τέλο πάντων να, να υπάρξει ανακριτική διαδικασία. Και αν αποδειχθεί ότι ο, το παιδί είναι βλαμμένο, και λόγω βλάβη οικοφότητα, όπω λέγεται στα επίσημα δικαστήρια, αφήστε τον έθερο. Αλλά κάντε το, 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 το αυτονόητο. Χειροπέδε και μέσα. Αφού ομολογεί ο άνθρωπο. Αλλά πώ να κινηθούν όταν, για παράδειγμα, η οικογένεια του αχιλλέα Καραμαλή, ο γόνο είναι ο συγκεκριμένο, έχει. Ε, μία από τι μεγαλύτερε καταπατήσει αρχαιολογικού χώρου που έχουν συμβεί στην Ελλάδα, φτιάχνοντα ένα ναυπηγείο με άδεια τη Χούντα, είναι η, πα, η καταπάτηση ε, που έχει γίνει στην Αλφα Ζώνη αρχαιολογική ζώνη ε, στη Σαλαμίνα. Στον τύβο των Σαλαμινομάχων Ένα από αυτά τα ναυπηγεία είναι τη οικογένεια. Είναι γαμπρό τη οικογένεια, τέλο πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα. Για ποια αξιοπρέπεια. Και δεν έχει κουνηθεί φίλο. Φίλο. Πα τί, τον τύπο των Σαλαμιών, που ξέρουμε όλοι για τι Σαλαμίνε και, πάνω, και βλέπεις και βλέπει το του. Και δι, 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 ενδιάμεσα του ηλυμένου τάφου των νεκρών. Αυτό ο άνθρωπο, ή μάλλον αυτέ οι οικογένειε, θα έπρεπε να είχαν διωχθεί, να είχαν εξωστρακιστεί από την Ελλάδα. Και τώρα συζητάμε για το αν αυτοί έχουν την παραμικρή τσίπα να στείλουν στο θάνατο κάποιε εκατοντάδε. Ούτε τσίπα δεν έχουν. Και θα πάμε σε μια εξεταστική επιτροπή τη Βουλή, η οποία πέστε μου την τελευταία φορά που έβγαλε κάποιο αποτέλεσμα. Και εγώ δεν μπορώ να θυμάμαι, δεν θυμάμαι στα τόσα χρόνια που είμαι. Δεν θυμάμαι. Είναι, το έλεγε ένα, νομίζω ο Αντρέα Παπαντρέο το έλεγε, στη δεκαετία του 70. Θέλετε να συγκαλύψετε ένα έγκλημα, φτιάξτε μια εξεταστική επιτροπή. Τώρα μετά το κάνει και ο ίδιο. Αλλά θέλω να πω. Λοιπόν, γιατί δεν παρενέβη η δικαιοσύνη. Δεν είναι αστείο να έχει έναν πολιτικό που λέει Φταίω. Γιατί, γιατί, εγώ είχα την ευθύνη. Και λογικό είναι αυτό, σωστό. Έχει την πολιτική ευθύνη. Δεν είναι δυνατόν η φυσταμένη σου, ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι η υφιστάμενή σου ήταν η φυσική αυτούργη του εγκλήματο, δεν είναι δυνατόν να λε ότι εγώ, εντάξει, εγώ απλά προείδρευα. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα πώσω δώσω ένα άλλο παράδειγμα παρεμφερέ, το οποίο το συζητά κανένα. Εδώ και τα τελευταία δύο χρόνια, οι εκθέσει του ελεκτικού συνεδρίου, Λένε ότι ο προπολογισμό που συντάσσει η κυβέρνηση η Μητσοτάκη είναι πέτσινο. Δεν τηρεί ούτε τη τυ, ρήτρα ειλικρίνεια, όπω σα το λέω. Κατανοείτε τι σημαίνει αυτό. Και εγώ ρωτάω, καλά, ένα δικαστικό σώμα, ανώτατο όπω είναι το Ελληνικό Συνέδριο, βγάζει μια υπόθεση και μα λέει ότι οι τα λεφτά σα τα ανέμεται μια συμμορία η οποία δεν τηρεί ούτε τα τυπικά. Γιατί δεν πάρθηκαν μέτρα, Δεκαστικά. Δηλαδή, πιάστε τους. Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι, Ο Υπουργό Οικονομικών Φέρντων, εδώ, την πελαμάνα. Τι πράγματα είναι αυτά, Γιατί εθιζο, εθίζουμε τον κόσμο στην πλήρη ανομία. Ότι δεν, ο, αν είναι κάποιο ισχυρό και έχει και εξουσία, δεν υπάρχει περίπτωση να τον το, ακουμπήσουμε. Γι' αυτό και τραβούν να τον ψηφίζουμε. Θέλω στον χρόνο που μα απομένει να μου πείτε πώ ακούτε όλη αυτή τη συζήτηση. Για την ε, δημιουργία ιδιωτικών ΑΕΗ, σήμερα διαβάζαμε το πρωί την, την πρώην Αντιπρόεδρο του ΣΤΕ που είπε ότι είναι εμφανώς ε, αντισταγματικό, δεν μπορεί ένας νόμος να υπερβεί με οποιαδήποτε αιτιολόγηση. Το σκληρό πυρήνα του συντάγματο θα μου πείτε ότι αυτό γίνει και στα μνημόνια. Αλλά ε, εν πάση και συνεχίζει. Μάλιστα, το διατυπώνει. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο. Λέει και το αυτονόητο. Κυρία και... Γαρμανόφ, λέει το αυτονόητο. Μάς, ναι, εδώ και το αυτονόητο έχει χαθεί. Σωστό. Και το δεύτερο είναι ο, η κατάσταση στον χώρο τη δημόσια υγεία που υποτίθεται ότι μετά την πανδημία ακουμπήσαμε στο δημόσιο σύστημα κτλ. Καταρχά, το, το δημόσιο σύστημα ε, υγεία, να το πούμε το, το τελευταίο, ιδιωτικοποιείται ε, ραγδαία. Γι' αυτό άλλωστε, βάλανε υπουργό τον μοναδικό υπουργό στην ιστορία του Υπουργείου Υγεία, από τότε που ιδρύθηκε το Υπουργείο Υγεία στι ελληνικέ κυβερνήσει μέχρι σήμερα, ο οποίο απέλησε 3.500 γιατρού και έκλεισε 12 νοσοκομεία. Ο κύριος Γεωργιάδης Αυτό κανονικά που λέγαμε για δικαιοσύνη πριν. Και θα ήθελα πραγματικά όταν θα τη συναντήσω και όταν θα τη συναντήσω, κυρία γιατί ξέρει, ξέρει, από μέσα τα πράγματα, δηλαδή, θα έπρεπε να έχει κινηθεί η διαδικασία σε βάρο του. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τι σημαίνει ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ότι εγώ σου αφαιρώ του 3.000 γιατρού, 3.500 γιατρού, από το σύστημα υγεία, ενώ ξέρω ότι αν του αφαιρέσω, η πιθανότητα το θανατικό να θερήσει του ασθενεί αυξάνεται έτσι. Επομένω, αυτό είναι ενδεχόμενο δόλο. Δεν είναι απλή ανθρωποκτονία το ότι εγώ με την υπογραφή μου στέλνω στο, στον Άδη ε, πόσο κόσμο, αλλά και με δόλο ενδεχομένω. Γιατί δεν κυνηγήθηκε ο κύριο. Και μετά ήρθε η πανδημία, μα εξόντωσε κυριολεκτικά. Λοιπόν, και τον βάζουν εδώ γιατί. Γιατί τα δημόσια νοσοκομεία θα μείνουν και λήφοι. Τίποτα. Ένα κέλυφο για να δικαιολογείται η χρηματοδότηση των ιδιωτών από το κράτος, από την κυβέρνηση. Αυτό θα μείνει. Το ίδιο θα γίνει με τα, δημοσια, με τα δημόσια, πανεπιστήμια. Εδώ υπάρχουν δύο λόγοι που γίνονται αυτή, αυτή η ιστορία. Και το ένα είναι πώς θα κερδίσουν οι δικοί μας άνθρωποι, οι μέτεροι. Άρα εσείς δεν βλέπετε Harvard, MIT να έρχονται. Μα τα σοβαρολογούμε τώρα. Για να μπορέσει να έρθει ένα τέτοιο πανεπιστήμιο εδώ. Πρώτον, πρέπει η αγορά να προσφέρεται. Ποιο έχει δυνατότητα να πληρώσει Χάρβαντ για να κάνει εγκαταστάσει αντίστοιχε, βιβλιοθήκε, να φέρει διδακτικό προσωπικό αυτού του επίπεδου και όλα αυτά πράγματα. Έτσι. Ποιο. Τίποτα. Η ΕΚ και ΚΕΚ θα απλά θα αναβαθμιστούν. Αυτά θα αναβαθμιστούν. Θα λένε ότι είναι πανεπιστήμια. Τη πλάκα. Τη πλάκα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει και το εξή. Τα λεφτά, τα ταμιακά διαθέσιμα των πανεπιστημίων έχουν κλαπεί από δύο από το Υπουργείο Οικονομικών που συνεχίζει να δανείζεται παίρνοντα τα ταμιακά διαθέσιμα των πανεπιστημίων και των νοσοκομείων διαμέσου δηλαδή τη Τραπέζη Ελλάδα, είναι αυτό ο λεγόμενο βραχυπρόθεσμο δανεισμό τύπου ρέπο. Και το δεύτερο είναι ότι έγινε μια άτυπη συμφωνία με τι πριτενικέ αρχέ του 12. Τότε κάνανε, θυμόσαστε, το PSI και που φάγανε τα αποθεματικά των πανεπιστημίων πάνω από 5 διση. μόνο το Πολυτεχνείο έχασε 5 δισεκατομμύρια την εποχή εκείνη, του φάγανε. Λοιπόν, τότε λοιπόν, επειδή είχαν κάθε ένομο δικαίωματα οι πανεπιστημιακές αρχές να κινηθούν ενάντια στις, στις, στις κυβερνήσεις και να μπορούν εμείς αυτόνομα ιδρύματα, ο προπολογισμό. Δεν, είναι, δεν είμαστε η υπηρεσία του Δημοσίου, πώ ε, πώς να το πω του Υπουργείου, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, του, του το εξή. ακούστε, θα κάνετε μόκο το ότι κλέψαμε τα λεφτά, και θα σας αφήσουμε να πέσει το αλυσβερίσι της αρκούδας με τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και δυστυχώς γι' αυτό δεν σταματάει αυτή η ιστορία που είναι πανεύκολο να σταματήσει. Το μόνο που είναι να πάρουν απόφαση να πάρουν το διδακτικό προσωπικό φοιτητέ και μεταπτυχιακή και τελειώνει η ιστορία. Δεν δηλαδή υπάρχει περίπτωση να του επιβάλλει κανένα τίποτα. Φτάσαμε στο σημείο να λένε ότι θα φέρουν τον εισαγγελέα για να γίνει τι, οι εξετάσει διαμέσου, πώ τον ηλεκτρονικέ. Μα σοβαρολογούμε. Τι είναι ο εισαγγελέα, τι είναι ο, καθηγητή πανεπιστημίου, τι είναι υπάλληλο τη Κεραμαίο ή τη όποια Κεραμαίο. Τι σοβαρολογούμε. Και θα έρθει ο εισαγγελέα να τον ελέγξει πώ θα κάνει το μάθημά του και τον το, τρόπο με βάση ποιο νόμο. Πού ακούστηκαν αυτά. Επομένω, γι' αυτό πάμε. Το ίδιο είναι με τα νοσοκομεία. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Έχει εξαντληθεί, έχουν εξαντληθεί τα αποθεματικά. Συνολικά, μέσω τη Τράπεζα Ελλάδο, το Υπουργείο Οικονομικών έχει φορτώσει στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πανεπιστήμια, νοσοκομεία κτλ. πάνω από 64 δισεκατομμύρια χρέου. 64 είναι τα επίσημα στοιχεία τη Τράπεζα Ελλάδο. Δεν λέω δικά μου. Λοιπόν. Και έτσι εξατλήθηκε. Και επομένω, πώ συνεχίζει να επιβιώνει μια χώρα που δανείζεται από τη μια τσέπη του δημοσίου βάζοντά τα στην άλλη τσέπη. Ο μόνο τρόπο είναι να βάλουν κι και, και άλλου και άλλο τον κορβανά. Έτσι, προεκλογικά, τα πέντε μεγάλα μουσεία τη χώρα γίνανε ξαφνικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έτσι ώστε να λειτουργήσει ο νόμο του, ο, του, ο του Σιμίτη, που του υποχρεώνει να καταθέτουν τι εισπράξει του, δηλαδή τα ταμιακά ρευστά, στο κοινό κεφάλαιο του Στραπέζη Ελλάδα και έτσι να ταρπάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Έλα όμω, που και αυτά είναι ψίχουλα σε σχέση με το χρέο που έχουμε και το πώ καλπάζει. Και έτσι, η άλλη λύση είναι η ιδιωτικοποίηση. Εφόσον εγώ δεν μπορώ να αποκαταστήσω δημοσιονομική ε, σταθερότητα στο πανεπιστήμιο, να του δώσω πίσω τα λεφτά του, Δηλαδή, έτσι, στο νοσοκομείο, στο, στο μουσείο, Ελάτε, ιδιώτε, μπάτε μέσα και, και φάτε. Λοιπόν, επειδή φτάσαμε στο τέλο, θέλω να σα ρωτήσω. Ε, έχω πάρα πολλά ερωτήματα σας θα σας τα δώσω τα πάρετε μαζί σας αλλά δεν προλαβαίνουμε ε, έχω όμως ένα ερώτημα το ΕΠΑΜ θα επιχειρήσει και υπό ποια μορφή σε αυτές τις ευρωεκλογές να μετάσχει ε, ναι. πάλι όλοι οι άλλοι και ο Κασιδιάρης δεν εννοεί το επίθετο ναι, ε, στη γωνία ή θα κρατήσει το μουτζούρι ή λέει για σχήματα αλλά θέλει να ηγείται μου γράφουν εδώ πέρα μόνο αυτό η θα κρατησει το μουτζουρι η λεει για σχηματα αλλα θελει να ηγειται μου γραφουν εδω περα μονο αυτο η Πώ καταρχά ε, εμεί κατεβήκαμε ω συμμαχία ανατροπή 7 κομμάτων στι τελευταίε εκλογέ. Επομένω, ε, αν υπάρχει ένα σχήμα πολιτικό το οποίο πιστεύει στι συμμαχίε, είμαστε εμεί. Από την αρχή τη είδη του ΕΠΑΜ ε, και με κατακρίσει κιόλα, με το οποίο συνεργαζόμαστε κάθε φορά. Ε, εμεί δεν έχουμε λογικέ. Αυτό είναι δεξιό διώξονε ή αυτό είναι αριστερό διώξοντα. Εμεί βάζουμε στόχου. Και πάνω στου στόχου οικοδομούν τι συμμαχίε. Έτσι λοιπόν και αυτό το σχήμα, θα, αυτό το ψεοδέλτο, η φιλοδοξία μα να είναι συμμαχικό. Συμμαχικό σχήμα. Ε, για την ηγεσία. Ε, ελπίζουμε, χωρί να είμαι σε θέση, να είναι μια α, 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 κυρία μπροστά. Δεν θέλω να πω νωρία Που δεν ανήκει στο ΕΠΑΜ και δεν μα νοιάζει, ούτε μα ένοιαξε ποτέ για το αν θα είναι στο ΕΠΑΜ κάποιο ή όχι. Όμω μα νοιάζει να έχουμε εμπιστοσύνη. Πολιτική εμπιστοσύνη. Δηλαδή, αν σπάσει ο διάλογο του ποδάρι του που λέει και βρεθεί σε έδρανα να μην σε πουλήσουν οι εκπρόσωποι σου. Όπω έχει γίνει, το έχουμε δει και στα τελευταία κιόλα από κόμματα. Να είναι άνθρωποι δοκιμασμένοι στο βαθμό εκείνο βέβαια, γιατί ποτέ δεν είναι ποτέ να είσαι σίγουρο, που να σε εμπνέουν εμπιστοσύνη ότι μέσα θα μπουν, όχι για να πούνε, ε, κατα, ε, καταψηφίζω. Καρδουλίνα όχι. Να δώσουν μάχη ακόμη και αν χρειάζεται, όπω είχα πει τελευταία σε μια συγκέντρωση που με καλέσανε με τα σε μια σχολή που συζητούσαν πάλι το δημόσιο mm. και, τους λέ, και με ρώτησε ένα ε, φοιτητή εκεί, μου λέει: Αν είσαστε βουλή εσεί θα κάνετε. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε... θα φροντίζαμε να μπείτε μέσα όταν, συζητεί, όταν, όταν θα συζητείτε το νομοσχέδιο. Όχι στα θεωρία, μέσα. Και θα προτιμούσαμε να φέρετε και Μολότοφ μαζί. Ε, μολότοφ. Σας, θα σας το λέω. Ακούστε. Δεν μπορεί αυτή η, η, η χώρα να περνάει την πιο ταπεινωτική, τη μεγαλύτερη κρίση αυτιπαρξίας που έχει ζήσει στην ιστορία της, που είναι και χιλιάχρονη πανάθεμάτινε, και να λέμε δεν τρέχει τίποτα να περνάνε από τη Βουλή πράγματα που είναι αδιανόητα για τον κοινό νου, γι' αυτό και δεν πιστεύει και πολλοί κόσμος. Έτσι. Λοιπόν, και οι βουλευτέ που είναι μέσα να ακολουθούν το τύπο. Δεν υπάρχει τύπο. Για μένα πρότυπο κοινοβουλευτική δράση ήταν ο Ρόκο και, αυτό... και, μαγκούρα. Και μαγκούρα, βεβαίω. Γιατί τι έλεγε όταν υπέγραφε στο βιβλίο, όταν ε, αναγνω... αποδεχόταν βουλε... το βουλευτικό του αξίωμα, και ε, προσωπική μου φιλοδοξία είναι να το επαναλάβω, εάν μου δοθεί βεβαίω η δυνατότητα. Αλλά και, και από το είπαμε πολλοί ε, συναγωνιστέ είναι το εξή. Υπέγραφε και λέει κατησχιούσει τη εθνική ανεξαρτησία τη Ελλάδο. Ναι, α σα αναγνωρίζω, αλλά στο βαθμό που υπερισχύει η εθνική ανεξαρτησία της Ελλάδος Αν πάτε την πουλήσετε τη χώρα, έχετε να πάθετε αυτό. Και πέθανε σε, στη φυλακή μετά από μονομαχία. Εντάξει, αλλά εντάξει, αυτό είναι επιλογή. Είναι επιλογή ζωή. Γι' αυτό λέω, δεν χρειάζεσαι απλά βουλευτέ που παίζουν το παιχνίδι το δεδομένο. Θε βουλευτέ που να ανατρέπουν ακόμη και με την πράξη του και με την παρουσία και με το ύφο και με το ανάστημα εκεί. Ώστε να δώσουν ηθικό στον κόσμο, στο πεζοδρόμιο. Γιατί χωρί πεζοδρόμιο, κοινοβουλευτική εκπροσώπηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κύριε Καζάκη, θέλω να σα ευχαριστήσω για την παρουσία σα σήμερα στη συχνότητα. Θα τα ξαναπούμε. Βεβαίω, όπω ε, θέλω. Να είστε καλά.